Μακεδονία, του Αλέξανδρου παιδί, και έχω μια μεγάλη αγάπη, το γαλάζιο Ηρακλή. Είμαι απ' τη Θεσσαλονίκη, απ' τον πύργο το λευκό, κι απ' τα κάστρα γλαντεύω όλο το Θερμαϊκό. Ήρα ολέ, ήρα ολέ, ομάδα ομαδάρα μου. Ήρα ολέ, ήρα ολέ, γαλάζια ήρα κλάρα μου. Ήρα ολέ, ήρα ολέ, σ' έχω πατέρα κι αδερφό. Ήρα σε Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, Κωστής Ραπτόπουλος εδώ με Μάνο. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα Κωστή μου. Έκαμε μια έτσι για να σε υποδεχτώ. Βέβαια. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Βέβαια. Και φυσικά με τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Και να ακούσει ο κόσμος λίγο για Ηρακλή, έτσι Ραπτόπουλε. Εμίλιος Γαβριλίδης. Στα ντεξ. Ο παδός του Πανσεραϊκού και του Παναθηναϊκού. Εμίλιο πρώτα τι είσαι. Πανσεραϊκός. Και τα δύο. Ναι. Και του Πασόκ. Όχι. Όπα, παπα. Μακριά. Το τι θα ακολουθήσει, το τι θα ακολουθήσει, θα το ακούσετε στο επόμενο τραγούδι. Έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά και τσόχα. Κρατάς τη μύτη σου μακριά να μη σε πάρει πόκα. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου μάγια. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου ζήτσου. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Δουμπου δουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γριά του του. Δουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο. Μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπρόνο. Σ' ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία. Στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρία. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι, ρε. Τι λες, ή θα μας τα. Τα. Λέγε. Κρίσιμες ώρες, δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, να σε πω κάτι. Πες τι μου στάρεις. Εγώ τι λέω τώρα. Με δεξιά κυβέρνηση δεν μπορούσε να περάσει μνημόνιο τρίτο. Θα περάσει με αυτή την κυβέρνηση. Θα περάσει με την αριστερά. Και θα πανηγυρίζουν τα βόδια. Τι να γίνεται, φίλε, τώρα. Τα βόδια θα πανηγυρίζουν. Κοίταξε, φίλε. Εκείνο που δεν μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας πάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο. Κρίμα στην ανθρωπιά σας. Αχαλούχου αχαμπού, αχαλούχου αχαμπά. Τούμπου τούμπουζα, τούμπου μάγια. Ρε εσύ, το μνημόνιο το τρίτο θα περάσει με αριστερή κυβέρνηση για να μην καεί η Ελλάδα. Δεν το κατάλαβε, δεν μάλλον. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Θα υπογράψουμε τίποτα τώρα το συμβόλαιο αυτό εδώ πέρα. Και ο κόκκινος θα μιλάει ότι έγινε επανάσταση. Δηλαδή, μιλάμε εσύ, για βλάκια. Εσύ τι περιμένει, δηλαδή. Ο Τσίπρας λέει ότι σε πέντε μήνες τι να βγάλει το μαγικό ραβδί και να αλλάξει τα 50 χρόνια. Σου λέω άλλο. Ρε πλάκα μα κάνετε, ρε. Πλάκα ρε μα κάνετε. Τι να φτάρε. Εργαστή στάνη του Πανάγου. Βγάλ' το να και αυτό να μόνο να πούμε για Ηρακλή να πούμε. Λοιπόν, εδώ ο Ηρακλής έβγαλε χαρτονόμισμα, ρε φίλε. Εσύ κοιμάσαι. Τυπώθηκε. Κανονικά. Και, μια και ξεκινάνε οι συναλλαγές. Και μια ομορφιά πάνω, η Χάιδο. Η μεγαλύτερη φιγούρα που θα μπορούσε να έχει αυτό το χαρτονόμισμα. Ναι. Μια γριά. Διότι Χάιδο. Σωστά, ναι. Διότι Χάιδο. Μια γιαγιά. Παρότι ηλικιωμένη και γριά, όπως το λες, γιατί είναι τιμή μας που μας λένε γριές. Κρύβηκε 3-4 χρόνια, να ξέρεις. Πρόσεξε να δεις τώρα. Η Χάιδο. Η Χάιδο πραγματικά παντρεύτηκε τον Ηρακλή. Ναι. Και την τιμά αυτό που κάνει. Έτσι. Αυτός ο σύνδεσμος
Ο καταπληκτικός σύνδεσμος του Ηράκλη, η αυτόνομη θύρα 10. Μάλιστα. Έτσι. Θα μπορούν λοιπόν να έρχονται Ηρακλάκια στο σύνδεσμο, ναι, να φέρνουν προϊόντα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι είμαστε κοινωνικοποιημένοι και πολύ ευαισθητοποιημένοι. Τι προϊόντα? Προϊόντα, ρε φίλε, ό,τι θέλει ο καθένας. Τι προϊόντα? Ό,τι του τη βαρέσει. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάρω μουστάρδα. Μπορεί να θέλω στη θύρα 10 και με δώσει μουστάρδα εμένα? Όχι, ρε φίλε, εσύ θα φέρνεις προϊόντα και θα παίρνεις τα λεφτά ήρα. Θα έχει τον 5, τον 10. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα πηγαίνεις. Θέλεις να πάρεις από την αυτόνομη θύρα 10. Ναι, ρε φίλε. Τι? Ένα κασκόλ, μία μπλούζα της ομάδος ή κάτι. Μπουτίκ δεν έχετε εσείς. Άλλο τη πάει. Άλλο τη πάει. Ναι. Θέλει να πάρει λοιπόν το κασκόλ της αυτόνομης θύρας 10 και θα έρχεται να πληρώνει με το ίδιο νόμισμα, ρε φίλε. Με το ίδιο νόμισμα. Βεβαίως. Με τη χάιδο πάνω. Με τη χάιδο πάνω. Με τη χάιδο. Χάιδο θα παίρνει, χάιδο θα δίνει. Μάλιστα. Θα περάσει το μνημόνιο, να ξέρεις. Θα πανηγυρίζουμε. Φίλε. Ναι. Ναι. Μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα οι φίλοι. Πείτε, ρε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Παρατήθηκε και ο προδότης. Ναι, καλά έκανε, ούτε με ποσός με ενδιαφέρει. Ξεβρώμισε ο τόπος. Αλλά εδώ η ιστορία. Για το Σαμαράλη. Εδώ η ιστορία είναι άλλη. Ότι ας αφήσουμε. Ναι. Λίγο αυτή, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμες ημέρες. Και σήμερα εγώ χάρηκα τον Τσίπρα ειδικά. Το χάριες. Βεβαίως το χάρηκα στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί? Στην επίθεση που έκανε στη Γερμανία. Ναι. Και λέει ότι το 53 κύριε εμείς, ναι, και τα λοιπά. Γιατί, φίλε, αυτή η γλώσσα φτάνει και πρέπει να τους κοπεί. Ναι. Εγώ δεν λέω, δανείζουν λεφτά, ναι, εντάξει, ναι, αλλά κάποια στιγμή, ναι, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, να μην το ζήσουνε, εύχομαι, γιατί άμα το ζήσουνε, αυτοί γλιτώσαν 2-3 φορές, εντάξει, κορθοποδήσανε και η Ελλάδα της έδωσε και τα δάνεια και όλα και αυτά. Σου λέω, δεν θέλω να μπαίνω σε πολιτικά παιχνίδια, αλλά δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί που κατέστρεψαν όλο τον κόσμο με πολέμους για την Ελλάδα και να την έχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα πειραματόζω του νομίσματος και της ιστορίας όλης αυτής. Για να τελειώνουμε με αυτούς τελικά και γιατί ο κόσμος όλος έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο. Είναι σαν τον Ηρακλή και σαν τον Μετρόπολης, δεν παιδί μου, ένα πράγμα. Δηλαδή. Ακούς 8 η ώρα, έχει βγάλει 3 ώρες το Ζαΐρι. Ο Ζαΐρις δεν πρέπει να κοιμάται. Βάζεις το ραγκάτσι, ακούς τις πολύ ευχάριστα τα πρώτα 2 ημίωρα. Στο τρίτο ημίωρο ξυπνάει ξανά ο Ζαΐρης. Ναι. Βγαίνει πάλι τα ίδια. Συνεχίζουμε να πούμε, πάμε στον Μπούζα. Σήμερα έκανε ο Μπούζας το εκπληκτικό, ρε παιδιά. Ο Γιώργος. Έκανε 19 κολοτούμπες σε 5 λεπτά και 22 δεύτερα. Τι έκανε, δηλαδή? Είπε την εξής φράση 18 φορές. Ποια, παιδί μου, τι? Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ενώ μιλούσα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξανά, μάνα. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέω, δεν μπορεί, κάτι χάλασε. Ναι. Ξαναγυρνάει. Πάμε αμέσως Γιώργο Ζαΐρη. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Τελειώνει. Ναι. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν γίνεται. Ο κόκκινος είστε παράδειγμα. Κόκκινος μιλάει για Ηρακλή. Είστε ευχαριστημένοι. Κόκκινος μιλάει για τον Ηρακλή. Βεβαίως. Μία φορά το χρόνο. Συγγνώμη. Είναι ο φίλος μας ο Νικολάκης από τα Γιαννιτσά. Τι θέλει? Τους χαιρετισμούς μας. Ναι, γλυκό αγόρι. Σε αυτό το πολύ καλό φίλο, τον πολύ καλό άνθρωπο, σπουδαίο άνθρωπο, έτσι, σπουδαίο οικογενειάρχη. Έτσι. Μέσα από την ψυχή μου τα λέω, ότι λέω και το ξέρει και ο ίδιος. Και του εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του να σωθεί φέτος. Τι να σωθεί? Να σωθεί φέτος, ρε φίλε. Έλα, επειδή έφαγε 4 από την πόχ. Ο τερματοφύλακας αυτός καταπληκτικός, έτσι. Για το Χουάντερσον, γιατί μου... Άσε το Χουάντερσον. Το Χουάντερσον τον έχεις δίπλα σου. Το έδεις το μάτς? Όχι, δεν το έβα το μάτς, το φίλε. Απλά μου είπαν ότι το ένα ήταν αυτό, γκολ γκολάρα, λέει, φοβερό. Ρε φίλε, ομάδα του το 3-5-2, ναι, δεν τόλμησε να το παίξει. Ναι. Η μεγάλη Ιταλία. Ναι. Η μεγάλη σχολή της Ιταλίας. Ποιος θα το παίξει, ρε φίλε, το 3-5-2? Ευτυχώς σου είπα, αυτός είναι μικρός, όμως χωράει σε πόρτ μπαγκάζ και θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ψηλός είναι. Ποιος? Ο στόπερ, ο προπονητής. Τι ψηλός είναι, βρε? Χωράει. Άνετα. Τον δοκιμάσανε. Έχει καλό σπάσιμο μέσης. Α, γι' αυτό λέει το. Τι έχεις να μου πεις?
Τι έχω να σου πω, ναι, ρε, ναι. Έχω να σου πω πολλά. Ναι. Έχω να σου πω για την ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Έχω να πω ότι, κύριε Ραπτόπουλε, το μεγαλείο αυτής της ομάδος είναι ότι αυτά τα τέσσερα πύρινα χρόνια, πέντε δεν ξέρω πόσα είναι εγώ, ναι, που με φτάσανε στη Δέλτα Εθνική, χωρίς να μπορώ να κάνω μεταγραφές, πρόσεξε τώρα τι παίχτηκε σε βάρος αυτής της ομάδας, την είχαν για αφανισμό, με μία έξυπνη κίνηση του Θόδωρου του Παπαδόπουλου, να είναι καλά ο άνθρωπος από την ψυχή μου και του αδερφού του Μπάμπη, βρίσκουνε το Σπύρο Παπαθανασάκη, ένας άνθρωπος με ο οποίος εγώ δεν το περίμενα και ούτε γλύφω προέδρους και ξέρεις, μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα της ομάδος με τα όποια μικρά λαθάκια κάνει ο άνθρωπος, δεν το ξανά έκανε αυτό το πράγμα, και αυτή τη στιγμή με την έλευσή του έχουμε μία άψογη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όχι άψογη, άψογη. Άψογη. Ναι. Λειτουργία του ποδοσφαιρικού συστήματος. Με καταπληκτική επίδειξη όλου αυτού του εγχειρήματος και προπάντων της ομάδος που παίρνει μια άνοδο πολύ σπουδαία, έτσι, που κανείς δεν πίστευε σε αυτή την άνοδο, πέρα από τους φιλάθλους του Ηρακλή και τους οπαδούς του Ηρακλή, λέγανε Παναχαϊκή θα ανέβει, Λαμία θα ανέβει, το ένα θα ανέβει, το άλλο θα ανέβει. Ομάδα που έγινε από το μηδέν, με νεαρούς παίκτες, για μένα τρομερή δικαίωση του προπονητή σε όλα, στις επιλογές και δικαίωση, και απορώ πώς ακόμα δεν τον βγάλανε καλύτερο Έλληνα προπονητή, άνευ κατηγορίας. Απορώ μια ομάδα που έπαιξε τέτοιο ποδόσφαιρο, που είχε την καλύτερη άμυνα όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, παρακαταθήκη εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Έχουν μείνει μόνο δύο, ο κύριος Γιαμπάρης και ο κύριος Λουκίνας, οι οποίοι υπογράφουν μέσα στην εβδομάδα. 16 παιδιά υπογράψανε τριετή συμβόλαια. Μ' αρέσει όλη αυτή η ιστορία λοιπόν που γίνεται στο Ηράκλειο, ότι κρατάει όλη την ομάδα, και εκεί πάνω θα πάρει 6 έμπειρους ποδοσφαιριστές, ήδη πήρε 4. Με εκεί είναι ότι διαφωνούμε. Πήρατε ποδοσφαιριστές όχι μεγαλύτερες αξίες από αυτούς που έχει. Μισό λεπτό. Ναι. Κρατήστε το αυτό αν θέλετε. Ναι. Λοιπόν, ο Παπαθανασάκης έδωσε λοιπόν αξιοπρέπεια στον Ηράκλη. Ήταν το θέμα της αδειοδότησης, το θυμάστε κύριε Ραπτόπουλε. Αποκλείεται ο Ηράκλης να πάρει αδειοδότηση. Ο μόνος που το πιστεύατε ήσασταν εσείς. Και λέγατε ότι σε δεύτερο βαθμό ο Ηράκλης θα πάρει αδειοδότηση. Ναι, απλά είχα διαφωνήσει με τους Ηρακλειδείς να μας πούν το λόγο που δεν πήρε. Ποιος ήταν. Οι Ηρακλειδείς θα το πούνε αυτό αφού το. Ναι. Πώς δεν το ξέρουν το λόγο. Για ποιο λόγο δεν είχε πάρει την πρώτη φορά. Πέρασε αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος τι κατάφερε να κάνει. Κατάφερε να κάνει ένα φοβερό κλίμα, να κάνει φοβερά αποδυτήρια που λέτε εσείς στη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Φοβάμαι ότι θα τη χαλάσει τώρα τη δουλειά. Ξέρεις γιατί. Δεν υπάρχει. Ο Τούρκος είναι γιαβράκι. Δεν είναι και Τούρκος, είναι Αυστραλός. Γιαβράκι είναι. Γιαβράκι απίστευτο. Πάει πρώτο στην προπόνηση, φεύγει τελευταίο. Εγώ για γκάγκστερ τον κόβω. Είναι παικτάρα πολκής. Αυτόν εσύ λοιπόν, επειδή σ' αρέσουν οι κακοί χαρακτήρες, όπως ναι, εγώ, ναι, όπως εγώ, ναι, θα τον λατρέψεις. Πίστεψέ με. Μετά ο Λαζάρ και αυτός περίεργος, μωρέ. Ο Λαζάρ, φίλε, ναι, μόνο τυχαία δεν έρθε στον Ηράκλειο. Μόνο τυχαία δεν έρθε στον Ηράκλειο. Όλος ο Πανετολικός κλαίει που έφυγε. Του κάνανε πρόταση και προτίμησε τον Ηράκλειο για άλλους λόγους, οικογενειακούς λόγους, και βέβαια διότι μεγαλύτερη φανέλα, μεγαλύτερη ομάδα. Έχει στόχους ο Λαζάρ. Και ο Λαζάρ, φίλε, είναι στεγνός. Τον έχεις δει πως είναι. Στεγνός, οδοντογλυφίδα και απίστευτα τρεξίματα. Θα παίξει δηλαδή box to box ο Λαζάρ. Box to box, king box, Mao Tai, Chao Tai, όλα θα τα παίξει. Λοιπόν. Box to box του λέει θα παίξει. Ο Λαζάρ του λέω θα παίξει box to box. King box λέει θα παίξει. Βρε ό,τι θέλεις θα παίξει. Η ομάδα είναι ορκισμένη, είναι έτοιμη για όλα. Και πού φτάνουμε, κύριε Ραπτόπουλε, ένα αγωνιακό παλικατάστημα με 30 χορηγίες. Οι τουρκικές αερογραμμές υπογράψαν. Ναι, υπάρχει λόγο. Μπορεί με αυτήν την κατάσταση όλοι να υπόγραψε κανείς κάτι. Θα φάτε φόλα δηλαδή. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Είναι τελειωμένα όλα. Ναι. Είναι τελειωμένα όλα, θα υπογράψουν και θα χαρούν πολύ για αυτή τη συνεργασία. Ναι. Και πάω λοιπόν. Τούρκο παίκτη, Τούρκο χορηγό. Δεν είναι Τούρκος ο λαπτόπ. Ναι, τι είναι. Αυστραλός είναι. Αυστραλός είναι. Αυστραλός είναι. Έχει την υπηκότητα την Αυστραλία. Οι ρίζες είναι τουρκικές. Οι ρίζες ναι. Δεν ναι. Πάει να πει τίποτα. Ναι, όχι, γιατί. Δεν πάει να πει τίποτα. Ξέρετε, λοιπόν, ξέρετε, τώρα λέει που πήρατε αυτός Τούρκο και... παίκτη και τουρκικές οργανώσεις θα ναι. Μας φωνάζετε Τούρκους, λέει, όπως μας φωνάζετε. Τι σχέση έχει. Έτσι λένε και σας. Τώρα αυτό είναι σοβαρό που με ρωτάτε. Έτσι λένε αυτοί, εγώ μεταφέρω. Να πούμε. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Εντάξει. Λοιπόν, τυχαίο δεν είναι ότι η ομάδα πάει στο Καρπενήσι. Για μένα είναι ευλογία. Το Καρπενήσι. Ναι, θα σου πω γιατί. Έχει 30 ευρώ το δωμάτιο γι' αυτό. Νομίζεις. Δεν έχεις πάει, δεν σε βάζουν μέσα. Εμένα. Θα φας πόρτα. Εμένα. Ξέρεις από πού. Από την ταμπέλα που θα δεις την ταμπέλα του ξενοδοχείου. Θα σου πει ταμπέλα, θα στρίβει μόνη της. Φύγε, φύγε. Είναι κάτι σαν το Ζαΐρι με τους φούρνους Ικαρίας που τον έδιωξαν τρεις φορές ο λιμενάρχης. Δεν τον άφησε να μπει στο νησί. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, εδώ στην Ολλανδία πήγε και το βάλω στο θυλατόριο. Ναι, αυτό τι έγινε τώρα, έμαθα. Τι να γίνει ρε φίλε, τι να γίνει, τους λένε τα λεφτά, κάς, είδαν ότι είναι Έλληνες οι άνθρωποι. Τους πήρα, είδαν και τα μούτρα τους, ε. Μπράβο. Ναι. Και λέει, Έλληνες, ναι, με αυτά ναι, τα μούτρα, όταν, κάς. Όταν ρε φίλε στην Ικαρία τρως στους φούρνους πόρτα, από το λιμενάρχη, δεν τον αφήνει να κατέβει από το καράβι, πού πας στην Ολλανδία, στο Golden Tulip, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, και γυρνάω στον Ηρακλή, και ο Κόλκας και αυτός πόρτα έφαγαν όλοι. Τους ζητήσανε. Ρε φίλε, ο Κόλκας τι να φάει, ρε φίλε. Τώρα ο Κόλκας σε παρακαλώ τώρα. Άστο. Είναι και φιλαράκι ο Σταύρος. Φιλαράκι είναι. Φιλαράκι. Γιατί λες για το Ζαΐρι δηλαδή. Εχθρός της μόδας είναι, τι να κάνω. Γιατί είναι, μια χαρά είναι ο Κόλκας. Δεν. Εχθρός της μόδας. Εχθρός της μόδας είναι. Και εγώ είμαι εχθρός της μόδας. Σαν τον κόκκινο. Εσύ έχεις κάτι ξεχωριστό, ρε φίλε. Ο κόκκινος τι είναι. Ο κόκκινος δεν κατάλαβε το τζέλ από τα παπούτσια, ρε φίλε. Το τζέλ. Βέβαια. Πώς δεν το κατάλαβε. Δεν έσκασε το τζέλ από τα παπούτσια, ρε φίλε. Έσκασε. Δεν έπαθε ζημιά στα πέλματα. Ναι. Αυτά δεν γίνονται. Ένα μήνα τρέχει με τα πέλματα. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Βλέπουν τον κόκκινο στην Express Service και είναι σαν να βλέπουν αντιτορπιλικό και 3F16 να πηγαίνουν από πάνω και μπαίνουν όλες τις κατακόμβες. Δεν τον εξυπηρετεί κανείς. Λες το ραπτόπλο, τον βάλανε μέσα γιατί έβαλε μέσα την Express Service λόγω του κόκκινου. Τον όχι, να είναι καλά ο άνθρωπος γιατί είναι επιχειρηματίας. Του χρωστάν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, μπράβο. Και πάνω το στηρίξουμε. Αδερφέ, άστα ναι. Αυτά. Ο άνθρωπος κάνει καλό για την πατρίδα του και βρίσκει και μπελά. Έτσι. Δεν γίνεται να τα λέμε όλα. Του χρωστάνε, χρωστάει και λέει, έλα να τα κάνουμε διακανονισμό. Βέβαια. Και λέει, όχι, δεν χρωστάει. Έχω αυτά με τον πατέρα μου. Κοίταξε, οι επιχειρηματίες που πολλοί νομίζουν ότι βγάζουν λεφτά και το ένα και το άλλο, οι επιχειρηματίες έχουν τέτοιο μεράκι για να τα τρώνε τα λεφτά πάνω στη δουλειά του και φεύγουν. Όπως φεύγει ο κάθε απλός και ταπεινός άνθρωπος. Δεν κατάλαβε το τζέλ από τα παπούτσια, λες, γι' αυτό έχει τα πέλματα. Γι' αυτό έχει τα πέλματα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ανανεώσεις 16 ποδοσφαιριστών. Ξέρεις τι του είπε. Ξέρεις τι του είπε. Χαιρετισμός στο φίλο μου τον Νίκο. Τον εφοριακό. Καταπληκτικό παιδί. Άκουρε. Πες για τον Νίκο. Τον Παοξή, ναι. Τον Παοξή. Καταπληκτικό παιδί. Ο Θεός να τον έχει καλά. Ξέρεις τι του είπε μια καρδιολόγος, λέει, τον κόκκινο. Να πηγαίνει, λέει, 4 ώρα να περπατάει, λέει, με 80 βαθμούς Κελσίου. Λέω, από πού το πήρε το πτυχίο, από τη Βουλγαρία, λέω, από την καρδιολόγο. Δεν πήγε σε καρδιολόγο, ρε φίλε. Σε τι πήγε. Σε πνικολόγο. Του λέω, ρε κόκκινε, 4 ώρα κανένας καρδιολόγος δεν θα σου πει. Είτε έχεις πρόβλημα με την καρδιά, είτε δεν έχεις. Θα κάνεις εσύ. Θα σου πει, ή το πολύ πρωί θα πας. Θες να κάνεις τον κόκκινο. Ή το πολύ το βράδυ. Ο κόκκινος λέει, του είπε ένας καρδιολόγος. Το άλλο το ξέρεις. Κατήργησε την κλίμακα Ρίχτερ. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο κόκκινος. Δεν υπάρχει πια κλίμακα Ρίχτερ. Καλά, ρε κόκκινο, του λέω. Σε όλη τη γη ο σεισμός μετριέται, λέω, με την κλίμακα Ρίχτερ. Έχω ειδικό σεισμολόγο, ο οποίος μου λέει ότι έχει άλλες μετρήσεις. Φιλαράκι, εγώ θα σου πω κάτι σοβαρό. Μερκάλι! Κόκκινο, του λέω. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Είναι στο μοναδικό που έχει απόλυτο δίκιο ο κόκκινος. Ναι. Διότι. Μας χτυπάει η Μέρκελ. Η Εγκέλαδη είναι συνεχόμενη 5 χρόνια. Ναι. Ο Εγκέλαδος μετριέται όχι σε Ρίχτερ, σε Μέρκελ. Ναι. Εντάξει, αδερφέ. Ναι, αδερφέ. Να λέμε και τις αλήθειες. Έτσι. Το κουμπί πάντως το είπες. Άσε το κόκκινο, μην τον πειράζεις. Άλλο τον έχει τρελάνει τον άνθρωπο. Λοιπόν. Πες μου, Ρέση. Ξέρεις, είδα στο εδώ, σε ένα εστιατόριο τον Μάρκο τον Καραμπέρι. Έτρωγε εκεί με τον Ζελελίδη κάτι δικού σου κτλ. Και μου λέει, αφού κάθισε λίγο. Να κάθισα εκεί να του δω και τα λοιπά. Τι ερώτηση μου έκανε. Θέλω, λέει, να μου πεις
από τι συνθετικό ήταν, λέει, κατασκευασμένο το κουμπί, λέει, από το δερμάτινο του κόκκινου. Και οι Ρώσοι που τον πυροβόλησαν, λέει, εξωστρακή τη καρισφαίρε. Λέω, αυτά εσεί τα ξέρετε, κύριε. Λέω, εμένα δεν με ρωτάτε. Και το γέλιο τη Αλεβού, εμένα ρωτάς για το κουμπί. Λέει, μα τι υλικό λέει, λέει αυτό, λέει. Δεν τι γέλιο. Αυτό που κάνετε στον κόκκινο. Τι κάνουμε, λέει. Αυτό που κάνετε στον κόκκινο. Εξωστρακή τη καρισφαίρα, λέει. Ο κόκκινο είναι το καλύτερο παιδί. Θέλει το με διαφορά. Τον έχει κάθε μεσημέρι στην πρίζα. Κάθε βράδυ στην πρίζα. Το πρωί ο κύριος Κατσαμπάκας μαζί με τον κύριο Ραγκάτση παίρνει τηλέφωνο. Τον κάνουν. Παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι. Δηλαδή να μας πει. Θα γράψουμε τη στήλη. Ωραία. Όχι, ρε, δεν την γράψουμε. Πάμε λίγο στο δικό σου, το ψηλό. Ποιο ψηλό? Το Ραγκάτση. Ναι. Ρε φίλε, σε πήγε για μπάνιο σε εκείνη την κυφτοπαραλία. Στα Μικονιάτικα με πήγε, γιατί? Ποια Μικονιάτικα, ρε φίλε, Μύκονος μία είναι. Ποια Μικονιάτικα μεταξύ Ηρακλής και Καλλικράτεια στο Βάλτο? Εκεί πας, ρε φίλε, με πόδια άσπρα και φεύγεις με μαύρα. Πίσα έχει. Καλά, ρε φίλε, εκεί γιατί σε πήγε, δηλαδή? Είχε ένα μπαρ, είναι χορηγός, και μας έκανε εκεί τα. Τι κάνει, παίζει στοίχημα εκεί ο Ραγκάτσης? Όχι, ήταν και ο φίλος ο Μυροφορίδης, ήταν. 7.000 ευρώ θα παίρνει ο Βρύζας, λέει. Παύλε, να είσαι καλά. Στη Βέρεια. Και 6.000 λέει ο Μυροφορίδης. Και του τόπα. Η Μπαρτσελόνα, στη Βέρεια. Πάει προς Βέρεια ο Μυροφορίδης. Αποκλείεται, φώναζε ο Ραγκάτσης. Ναι. Είναι κολλητή, ξέρεις. Ναι. Αποκλείεται. Άκουτα. Ναι. Άκουτα τώρα. Ναι, πηγαίνουμε. Για μένα ο Παύλος που κάνει πολύ καλά. Εγώ τον ευχαριστώ για αυτό που έκανε στον Ηράκλη. Για να μην παρεξηγηθούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα 30.000 θα τα πάρει σε πιτόγυρα πάντως. Τη ανώδου. Δεν βλέπα τα παίρνει. Αν πρέπει να τα πάρει. Πώς? Ναι, θα πάμε σε διάλειμμα, ναι. Αν πρέπει να τα πάρει ο άνθρωπος. Έλα μου, 30.000 για τον Καναδό. Είναι λίγο σφιχτός, βέβαια. Φίλε, είναι νοικοκύρης. Ε, εντάξει. Έτσι, αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Και να σου πω κάτι, Καρδάση. Ό,τι θες. Εγώ χαίρομαι που έχω ένα νοικοκύρη και δεν έχω μπαμ και μπούμ κουμπουριές. Και τα φέσια και τα χρέη όλων αυτών που μου βγάλανε την ψυχή. Ναι. Το κατάλαβες? Ναι. Συσπυρώνω το λαό. Η αυτόνομη θύρα 10 έχει 4.000 κομμάτια εγγεγραμμένα, πληρωμένα στο μήνα του. Ο ένας και ένας είστε εκεί πέρα, φίλε. Φίλε, το οπαδικό του Ηρακλή. Από το Αρταξέρξη το στρατό του βρήκατε όλου αυτού. Φίλε. Τι είναι αυτή, ρε. Φίλε. Θα ρίξει και είμαι σε μια εποχή του δόρατο, να πούμε. Του δόρατος. Ναι, δηλαδή, σαν που είναι σε πληροφορώ. Ναι. Είναι σε πληροφορώ. Παιδιά, με δυο δουλειές το καθένα. Αυτό δεν είναι λέω το αντίθετο. Λέω γιατί ότι γνωρίζεις μοιάζουν, πολλά από αυτά. Μοιάζουν με πολεμιστές, αυτό λέω. Ναι. Θα ρίξει, μα είναι πραγματικοί πολεμιστές. Κάτσε, πάμε σε διάλειμμα. Για να κρατήσεις τον Ηρακλή όρθιο, ναι, πρέπει να είσαι πραγματικός πολεμιστής και να προσπαθείς κάθε μέρα για αυτή την ομάδα να βάζεις ένα λιθαράκι. Διότι προπαγάνδα από το 70 να είναι καλά ο κύριος Μπούζας έκανε τη δουλειά του. Οικονόμησε από αυτή. Εκείνη την εφημερίδα που την έπιανε και γινόσου να. Σαν το βουτσάμε στο. Μπογιατζή. Ναι. Μαύρο. Το Μοχάμετ. Εν τω μεταξύ, μόλι την άνοιγε. Πάμε διάλειμμα. Μπορεί να παίρνει δύο-τρία κεφάλια. Καλημέρα, Προεδράρα μου. Εσεί κάνετε πολύ ωραίο χαβαλέ. Εγώ δεν θα μιλήσω σοβαρά τώρα. Και τι να κάνουμε, κύριε Ηλία, τώρα? Να κλαίμε γιατί βγάζουμε 60 ευρώ, αλλά μα βγάζει το μηχάνημα 50. και είναι κολαρισμένο σαν το πουκάμισο του κόκκινου που είναι στο Facebook. Τόσο κολαρισμένα 50 άρικα, ρε φίλε. Σε αυτή τη φωτογραφία του Facebook μπορεί να κρατάει 37 χρόνια. Με το άσπρο το σακάκι, εκείνο κόκκινο. Ε. Δεν υπάρχει αυτό κουστούμι, ρε φίλε, πια. Τι γαμπριάτικο ήταν. Καλά, ο κόκκινο είχε καμιά 17 κουμπάρου. Δεν το ξέρεις αυτόν τον κουμπάρο μου! Πρόεδρε, τι κάνεις, καλά είσαι? Τι να κάνω, ρε. Με τρελάνει αυτός με το νόμισμα, αλλά βάλα και αυτή τη χάιδο, η οποία κρύβηκε 6 χρόνια από την κανονική της ηλικία. Ξέρεις, είναι 74. Καλά, είναι και κορίτσι για γάμο η χάιδο. Ήταν ωραία στα νιάτα, της με έχει δείξει εδώ μια φωτογραφία. Καλήκα οδηγούσε η χάιδο, δεν είναι μασάι. Άκουε, Μάνο, το πριν πήγα να πάρω από τα ATM λεφτά, και βλέπω ότι τρεις παρηγυρίζουν. Λέω, τι έγινε, παιδιά? 60 δίνει, 60 δίνει, όχι 50. Δεν ξέρω τι λέτε, κύριε Στοφορόπουλε, εσείς, αλλά εγώ λέω ότι με δεξιά κυβέρνηση δεν μπορούσε να περάσει το τρίτο μνημόνιο. Στείλαμε το Βαρουφάκι και τον Τσίπρα εκεί πέρα και μόλις περάσει το τρίτο μνημόνιο θα πανηγυρίζουμε. Πόσο ταγάρια μπορεί να είμαστε, κύριε Στοφορόπουλε? Θα πανηγυρίζουμε, Θα πανηγυρίζουμε, ναι. Ανοίξουν οι αγορές.
Θα πανηγυρίζουμε. Το έργο της τρομοκρατίας και μετά θα είμαστε ευχαριστημένοι με το τρίτο μνημόνιο. Μπράβο. Το Τζίπρα, ρε. Το νόμισμα λοιπόν του Ηρακλή θα σώσει τη χώρα αυτή. Πώς θα το γίνει αυτό, πώς θα γίνει. Για να δεις πόσο ευαίσθητη και κοινωνικοποιημένη είναι η φίλαθλοι του Ηρακλή. Θέλω να μου δώσει 3-4 νομίσματα, πάω στο περίπτερο αύριο να πάρω καλά για την ευγενία. Θα βγουν και σε κέρματα, βεβαίως. Θα πας σε παντοπόλη Ηρακλειδέα, θα σε στείλουμε. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο Ηρακλής δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο μέγεθος κόσμου και λαού. Κύριε Σταφορόπουλε, κάνατε 1400 διαρκείας ενώ πάω και έκανα λέει 400 μόνο. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω, γιατί δεν λέω ψέματα. Ναι, είναι θέμα τώρα αυτό. Δεν μου λέτε τι κάνετε εσείς, με τι ασχολείστε τώρα, πώς περνάτε τη μέρα σας στο ATM. Χαβαλέ. Χαβαλέ. Δεν είναι, κοιτάξτε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όταν βγει κάποιο σύνταξη είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένος. Πώς είναι να βγαίνεις στη σύνταξη και να μην παράγεις έργο και να είσαι στο σπίτι, ξέρω εγώ, όλη μέρα με τη γυναίκα, τα εγγόνια και τα... Σπίτι. Δεν πάτε σπίτι. Βασικά δεν είναι ποτέ στο σπίτι και ασχολείται... Ναι, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, πρόεδρο. Δεν, ναι. Δεν πάει καθόλου σπίτι, πάει μόνο για ύπνο. Ναι. Και ασχολείται με τον Ηρακλή συνέχεια σε πληροφορώ, φίλε. Αυτό τον ανανεώνει δηλαδή. Βεβαίως. Μάλιστα. Και όταν καμιά φορά δεν σε ακούω εγώ, έχω τη γυναίκα μου, η οποία μου λέει με τον Ή και με το σίγμα τι έχεις πει. Να είναι καλά η σύζυγος. Να το ξέρεις, Έτσι. Αν και καμιά φορά σε βρίζει, βέβαια, γιατί πας κοντά στον Ηρακλή. Την είχα συναντήσει μια φορά εκεί στο. Κοντά στο Μακεδονία Παλάς, δεν μένεις. Ναι, μπράβο, τι είναι, μπράβο, που έτρεχες. Ναι, κάτι. Έκανα προπόνηση και με σταμάτησε. Μου λέει, θα σε δώσω. Σε δώσω ένα χαστούκι, βρε, που μιλάει για τον Ηρακλή, έτσι. Λέω, κυρία μου, λέει, τι σας έκανα. Ωραία, ωραία. Τι είναι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Το νόμισμα πώς είναι. Το νόμισμα, κοίταξε. Το νόμισμα διαφημίζει τον Ηρακλή και την αυτοδιοίκηση 10 τόσο που δεν θα το διαφήμιζε κανένας ίσως. Ναι. Εντάξει, είναι μια κίνηση να άλλωστε υπάρχουν και τα λεγόμενα ανταλλακτήρια χαρισομάγαζα, όπως σας πέστα, που πάνε κάποιοι και προσφέρουν και δίνουν κάτι παρόμοιο, αλλά... Δηλαδή εγώ πάω σε ανταλλακτήριο και δώσω αυτό το νόμισμα. Κοιτάξτε, τι θα με δώσει. Η ιδέα είναι θαυμάσια. Η ιδέα είναι θαυμάσια και νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα πάνε όχι μόνο για να βοηθήσουν την ιδέα αυτή, αλλά για να πάρουν και ένα τέτοιο νόμισμα αναμνηστικό. Δεν υπάρχει λίγο αυτό το νόμισμα πουθενά. Φίλε, είναι πολύ μεγάλη η πρωτοτυπία. Θα είναι ένα μυστικό πράγμα. Σωστά. Και θα βγουν και κέρματα. Σαν ιδέα είναι φανταστική και μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Θα βγουν και κέρματα. Θα βγουν και κέρματα. Στα κέρματα βάλτε το κεφάλι του κόκκινου. Χωράει. Χωράει, λέει. Ρε, είσαι καλά. Να σε καλά, ρε Γρηγόρη. Αχ, μας ακούει κιόλας. Κοιτάξτε, εγώ ξέρεις τι παρομοιάζω τη σημερινή κατάσταση. Για πείτε μας. Σαν τον Ηρακλή πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια, ε. Βεβαίως. Τώρα λέμε ότι ο κακός ο Σόιμπλε που θέλει να μας πιει το αίμα. Ναι. Τότε είχαμε αυτόν τον κύριο που τώρα είναι στο ΚΑΣ. Ναι. Που θέλει να μας πιει το αίμα. Μάλιστα. Όταν μας αφήσανε πρόεδρες. Όταν κάνουν το ένα, το δύο μνημόνιο για να μας καταρρίξουν στο διόλ τη μάνα, το ίδιο κάνει στον Ηρακλή. Δεν πήρε σαν διαδόση, β' εθνική. Πήρε στα δικαστήρια, γάμα εθνική. Μίλησες 150.000 πρόστιμο και δεν ήταν εθνική ούτε μεταγραφές τίποτα. Να διαλυθείς, να ξεφτυλιστείς. Και πρόεδρε μου. Ρέξεις, πώς σου να το πούμε, δεν ξέρω τι στο διάλογο. Και πρόεδρε μου, να σε διακόψω, που μας στείλανε στη Δέλτα Εθνική και καλά ξηγηθήκανε και δεν μας αφήνανε ούτε μεταγραφές να κάνουμε. Τίποτα, ναι, τίποτα. Ναι, φοβερά πράγματα. Ξεχνάς που βγάλαμε ένα παρόκα τη ΕΠΟ και λέγαμε στο παιχνίδι, όλο σηκώθηκε και φύγε. Ναι, τι να πρωτοθυμηθώ. Ήταν και ένα κλειδέας υπόψη, ναι. Κύριε Σταυρόπουλε, ο Μάνος εδώ με ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ έβαλε στοίχημα ότι ο Ηρακλής λέει θα τερματίσει πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι το πιστεύω μου, ρε φίλε. Κοίταξε, να σου πω, εξαρτάται. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Εξαρτάται από τις επόμενες κινήσεις των δύο ομάδων. Α, λέτε δηλαδή ότι αυτός ο ΠΑΟΚ με τον Σκόντρα, ας πούμε, τον. Να σου πω, ρε, ναι. Κώστα τώρα δηλαδή. Ναι. Πιο δηλαδή. Πιθανό είναι να περάσω εγώ τον ΠΑΟΚ. Άμα κάνει δύο-τρεις κινήσεις. Παρά να βάλει ο Σαβίδης στο τραπέζι του Μακεδονία Παλάς αυτό που πάλιωσε. Ένα τραπέζι που έχει για να βάλει την Ευρώπη. Κοίταξε, Μάνο, αν ο Ηρακλής κάνει δύο-τρεις κινήσεις σωστές, εγώ συμφωνώ με τον Κωστή και δεν είμαι τόσο αισιόδης με τη μεταγραφή του Λαζάρ. Θα μας βοηθήσει, αλλά όχι, δεν είναι αυτό που θα μας κάνει τη διαφορά. Τι είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά, ναι, αυτό είναι και εγώ, συμφωνώ με τον Πράγμα. Λοιπόν, αν μας κάνει δύο-τρεις μεταγραφές σωστές και μεγάλες καλές, και ο ΠΑΟΚ μείνει εκεί που είναι με μικρές προσθήκες, όχι κάτι πολύ σοβαρό, έχουμε παιδιά που θα αποδώσουν καλύτερα φέτος. Και επίσης θέλω να πω τον Κωστή, γιατί τον ακούω συνέχεια,
που τα έχει με τους δύο μεγάλους παίκτες σε ηλικία, μεγάλους εννοώ, ότι αυτή ήταν μια αποτέλεσμα μεταγραφής λόγω του ότι είχαν πειρασμό σε μεταγραφές. Ναι, δεν είχαν επιλέξει μεταξύ πολλών παιχτών. Σωστό, σωστό, σωστό. Και αναγκαστικά τους κάναμε και διετή συμβόλαια. Τι να κάνουμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, να τα πούμε και από κοντά. Πρόεδρε, να είστε καλά. Χαιρετισμού στη σύζυγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Φιλιά, να είστε καλά. Μάλλον. Ναι, πρόεδρε μου. Επειδή είμαστε στον Άρη και μας ακούει πολλοί κόσμος και επειδή εσύ ξέρω ότι έχεις παραδώσει. Θέλω να ρίξει μια ιδέα στην Αυτόνομη Θέρα 10 να μαζέψει υλικό και να κάνει κάποτε μια έκθεση φωτογραφίας από τις πορείες που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι τέτοια προσπάθεια και τέτοιες αγωνιστικές εκδηλώσεις δεν έχει κάνει καμία ομάδα. Καμία ομάδα. Σίγουρα στην Ελλάδα δεν ξέρω και να πω και παραπάνω. Καμία ομάδα. Πόσες κάναμε, 40, 50, ούτε ξέρω. Έχουμε χάσει, πρόεδρε, τον έτοιμο. Λοιπόν, εδώ, εμένα θα μου μείνει αξέχαστε, πρόεδρε. Ας μαζέψουν και ας κάνουν κάπου μια και τη φωτογραφία, γιατί πραγματικά αξίζει να θυμηθούμε όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε με τα χημικά, με τα πρώτο λάμψεις, τις φαλιάρες που τρώγαμε και τα σχετικά. Σας το υπόσχομαι, πρόεδρε. Σας το υπόσχομαι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, Κωστή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, πρόεδρε. Λέγε, ρε. Τι να πω. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας πρόεδρος κατά την ταπεινή μου άποψη, ο καλύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από τον Αραστέχνη Ηρακλή. Ένας Ηρακλειδέας πάρα πολύ μεγάλος, τον οποίο λατρεύω και αγαπώ. Και... γιατρός δεν ήτανε. Αυτό που λέω. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Τώρα αν με πιάσεις το Σόι και το αυτό και το αυτό, δεν θα τελειώσουμε. Τι λέει, πάμε στον Ηρακλή. Πάμε στον Ηρακλή και πάμε και στον Πάο. Γιατί να μην ανοίξουμε γραμμές. Για τον Άρη δεν είπες ότι. Τι να πούμε, ρε. Τα λέτε όλη τη μέρα, ρε φίλε. Για τον Άρη τι να πω. Για τον Άρη εύχομαι να ξεπεράσει γρήγορα τα προβλήματα. Διότι έχει εμπλακεί σε μια κατάσταση διχόνοιας πάλι. Πάλι. Ναι. Από τα ποινή μου άποψη. Ναι, ναι. Εγώ δεν είμαι. Ναι, τι. Ναι. Αλλά όταν βλέπω τον προπονητή και τον παίκτη να πηγαίνουν υπέρ εκεί και να αντιδράνε και να κάνουν και να ράνουν, να πηγαίνει ο βετεράνος παίκτης αλλού. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Γιατί ο Άρης και μεγάλο μαγαζί είναι και κόσμο έχει και δεν το αξίζει. Δεν το αξίζει. Δε. Ναι. Τι να πω εγώ, ότι καλά να πάθει και αυτά. Αυτά που λέγανε όλοι μαζί για μένα να κάνουν το ίδιο, δεν το κάνω, ρε φίλε. Εύχομαι να βρει γρήγορα τον δρόμο του. Τι λοιπόν, να πω άλλο. Λοιπόν, θα διαβάσω μηνύματα την ώρα που θα ανοίξω γραμμές μέχρι να γεμίσει το κέντρο και θα απαντήσεις όσα μηνύματα εμπλέκεσαι. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90 Αθλητικό Μετρόπολης. Αθλητικές ταξιαρχίες. Μάνος, ο παδός Ηρακλής. Γαλάζιες ταξιαρχίες. Γαλάζιες ταξιαρχίες. 90-90-90. Και 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ένας ρωτάει αν τελικά ο Κατσαρίς έφτιαξε το γήπεδο της Τούμπας. Πάρε τις γραμμές σιγά σιγά. Ο Παΐσιος είχε πει στο γράψα, λέει, ότι θα μπει στην Κωνσταντινούπολη σαν αρχηγός του ελληνικού στρατού. Αυτός αποστρατεύτηκε πριν 6 χρόνια. Το χαρακτηρίζει κάπως τον Παΐσιο, τον Γέροντα. Ο 910. Λοιπόν, ο άλλος λέει: είμαι Ολυμπιακός, αλλά ο Ηρακλής λέει θα περάσει τον Πάοκ, ο οποίος Πάοκ σήμερα θυμήθηκε την Μπράουν Σβάινγκ. Ράπτο Σουηδό, Μιχόπουλο τον είδε, λέει: χάχα, πες ρε Μάνο για Ηρακλάρα. Μάνο, επειδή ξέρω ότι βλέπεις και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πώς βλέπεις φετινή Γιουβέντους. Φόρτσα Γιουβέντους, λέει ο Τζίμις. Καλά, η Γιουβέντους δεν φίλε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, αλλά αφού του αρέσει το ιταλικό ποδόσφαιρο, καλά θα είναι το φίλος μας να καθίσει να δει 15 Αυγούστου τον Νάπολη Ηρακλής. Λοιπόν, Μάνο, επειδή ξέρω ότι βλέπεις ευρωπαϊκό. Έλα, Ηρακλήδη, λέει: άντε μας κούρασε με την κλάψα σου, το ίδιο είναι να πούμε με ένα γατί. Πάνω στους κάδους, άντε ρε τραγανά. Ρε φίλε, τι ερμητασιόν που με αφοράς, δεν κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, στέλνουμε χαιρετήματα τον Χρήστο από την ιατρική που μου έστειλε προχθές το βράδυ μήνυμα. Ισχύει η πρόσκληση για αύριο βράδυ. Α, ναι, τι ώρα να έρθω. Μετά τις 11. Μάνο ανέλησε τις μεταγραφές Βαγγέλης από Σταυρό Θεσσαλονίκης. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Πολύ Ηρακλήδης. Λοιπόν, άλλος μας ευχαριστεί για το δύο ώρο με Μάνο. Χίλια χρόνια Ηρακλής, Γιώργος από Καλαμαριά. Ραπτόπουλε, κάνα δύο φορές ακόμα να κάνεις τέτοια εκπομπή και το έκλεισε στο μαγαζί. Πάω καλά, δεν κινδύνεψε ποτέ να πέσει. Πες το φιλαράκο σου, το νεοφώτιστο. Καλά, αν θέλεις, βγες στη γραμμή να το συζητήσουμε γιατί δεν κινδύνευσε και πώς δεν κινδύνευσε. Σαν σαχνιασμένη σου πια που ξέμεινε στην Καθαροδεύτερα, λέει, είναι ο Λαζάρ. Λοιπόν, να βάλει από τώρα κοντέινερ μπροστά στις εστίες, λέω 939. Μάνο ψυχάρα για πάντα, Ηρακλάρα, είσαι η ραδιοφωνική σημαία του Ηρακλή μας. Γιατί δεν πήραμε για βοηθό του Σερνίκου τον Ντουντόρ.
Ποιο πάω, κρέ, όλη στην πρώτη, όλη διαρκεία. Κύπελλο, πρωτάθλημα. Αυτή με το 5-3-2, φίλε. Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένο. Κάτσε να δει τι θα γίνει. Λοιπόν, έχω επί 10 χρόνια μιλάω με τον Αλέφαντο για τα συστήματα. Ξέρω το 3-5-2 καλύτερα και από τον οποιοδήποτε προπονητή. Και του κινδύνου που έχει. Και θα τα πω αύριο, λέω κόκκινα σε μολύβι. Μπράβο. Θα του πω αύριο. Δεν χρειάζεται. Να σου πω κάτι. Γενικά σημαίνει συναγερμό με το 3-5-2 εκεί. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κώστα. Καλώς τώρα. Δεν συνηθίζω να επικοινωνώ. Ναι, δεν συνηθίζει. Όμως, αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι όλα αυτά τα λεφτά. Ποια λεφτά? Που έχουμε δανειστεί. Εμείς, ναι. Που μας λένε ότι δανειστήκαμε. Που μας λένε ότι πήγανε στις τράπεζες. Όλα αυτά τα χρήματα έχουν πάει σε κάποιες... Στους Πασόκους και στους Νεοδημοκράτες. Ζωγαδόρους, ναι. Έχει πάει σε συγκεκριμένο. Άρα εμείς τώρα που θα πάμε σε ένα καινούριο μνημόνιο, μπορώ να δω ένα όφελος. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε, θα το πω εντός εισαγωγικών, σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της πόλης. Ναι. Όπου οι γιατροί είναι πολύ υψηλού επίπεδου, όμως είχα 2 ώρες να δω μια αδερφή να με βοηθήσει. Ναι. Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Έχω διαπιστώσει τεράστιες ελλείψεις. Τεράστιες. Ουγκάντα γίναμε, φίλε, Ουγκάντα. Όχι, κάνεις λάθος. Σε μια χώρα που δεν υπάρχουν ούτε νοσηλεύτες, δεν είσαι Ουγκάντα σε κάτι χειρότερο. Εγώ σας εύχομαι ολόψυχα περαστικά, κύριε. Να σας πω το εξής. Για να σου δώσω μία περιγραφή. Εσύ καταρχήν, δεν ξέρω αν είσαι Ηρακλής, αλλά... Εγώ αν είμαι Ηρακλής. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι Ηρακλής. Δεν ξέρω. Παιδιά, εγώ δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Α, συγγνώμη, εγώ είμαι άρρωστος με τον Ηρακλή. Ναι, όχι... ναι. Έτσι όπως μιλάς για τον πρόεδρο του Ηρακλή, σέβομαι την άποψή σου, αλλά πάρε ένα τσουπατσούπ σε καλό. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ σε τρεις. Να κάνω. Δεν σας άκουσα. Πάρε ένα τσουπατσούπ σε καλό. Δεν ξέρεις τα τσουπατσούπ? Είναι αυτά, όχι. Είναι τα στρογγυλά τα γλυφιτζούρια. Λοιπόν, Κώστα μου, κάνουμε και εσείς τι ομάδα είστε, κύριε? Εγώ. Ναι. Θα έκανα λάθος αν ήμουν ομάδα. Δηλαδή τι, για τον πρόεδρό μου τότε πώς ξέρετε και δεν είστε ομάδα? Όχι. Αποδέχομαι το τι λέει ο καθένας. Ναι, εδώ κάπου μπερδευτήκατε όμως. Όχι, δεν έχω μπερδευτεί. Μπερδευτήκατε, σας το λέω εγώ. Όχι, κάνετε λάθος. Έχετε μια άποψη ότι είναι νοικοκύρης ο πρόεδρος του Ηρακλή. Είναι έτσι. Αποδεδειγμένα είναι νοικοκύρης ο πρόεδρος του Ηρακλή. Δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Τότε γιατί την ξεκινήσατε την κουβέντα αφού δεν έχετε λόγο και είπατε... Συγγνώμη. Εγώ που αλλού τη ξεκίνησα και αν κάτι σας ενόχλησε... Όχι, επειδή εγώ, κύριε, δεν τα έχω καλά με κανένα πρόεδρο στη ζωή μου. Εντάξει, άνθρωπε μου. Και ιδιαίτερα με τους προέδρους του Ηρακλή που καταστρέψαν την ομάδα μου. Απλά είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, αν θέλετε, τώρα. Γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος που ήρθε στην ομάδα και τον βλέπω ότι είναι νοικοκύρης. Αυτό και ανέφερα μόνο. Δεν θα διαφωνήσω. Αυτό ανέφερα. Θα σου πω το εξής. Αν πάρεις τον Νικολάκη, τον προπονητή του Βόλη γυναικών, έτσι, σε όποια ομάδα να τον πάρεις και να τον βάλεις, θα είναι πρωταθλητής. Το έχει. Εντάξει. Τα λέμε. Το έχει. Περαστικά, να είστε καλά. Περαστικά, να είστε καλά. Ναι. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα στα παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, ρε Μάνο. Γεια σου, φιλαράκι μου. Είμαι στο αντίπαλο στρατόπεδο, αλλά... Δεν πειράζει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Γιατί τόσο αντιπάοκ. Ναι. Γιατί τόσο αντιπάοκ και λιγότερο υπέρ του Ηρακλή? Δηλαδή, πρώτα θα δεις τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και μετά τι θα κάνει ο Ηρακλή. Αυτό το λες εσύ, ρε φίλε. Δεν το λέω. Όταν... Δεν είναι να τελειώσω λίγο. Παρακαλώ.
γνωρίζεις τα νέα του ΠΑΟΚ προτού τα μάθουν οι ΠΑΟΚτσίδες. Καλά, τι να κάνω. Προπαγάνδα τρώω από το 70, ρε φίλε, να μην τα γνωρίζω. Εγώ σου πληροφορώ ότι έχω πάει αρκετές εκδρομές με τον Ηρακλή και έχω φίλε, δει τον Παναγή πάρα πολλές φορές. Αυτά, φίλε, τις εκδρομές με τον Ηρακλή, άστα αυτά δεν παίρναν σε μένα, διότι σε πούλμαν που ήμασταν εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να. Πούλμαν που ήσουν εσύ. Εγώ πήγα και το τελικό με τον Όφη στο 1-1. Ωραία, μπήκες μόνος σου και τα λοιπά. Αυτό τι θέλει. Όχι, με φιλαράκια να κλειδίσει από το 2. Ωραία, ρε φίλε, και τι θέλει. Δηλαδή σε τελικό του ΠΑΟΚ δεν πήγανε άλλοι φίλαθροι, ρε φίλε, μαζί με φιλαράκια του ΠΑΟΚ. Όχι, σου πληροφορώ ότι στα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ υπήρχαν ηρακλειδείς που ερχόταν και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και πληρώναν πολύ για να μπουν στο γήπεδο. Λάθος τους. Λάθος τους. Λάθος τους, μεγάλο. Δεν χρειάζεται αυτή η έκφρα. Δεν, ξέρω δεν είναι καμιά έκφρα, ρε φίλε. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Το ναι. Ότι λέω την άποψή μου, χωρίς να βρίζω, χωρίς να προσβάλλω, χωρίς να μειώνω κάποιον. Προσβάλλεις, φίλε μου, δυστυχώς προσβάλλεις. Εγώ. Οι Ολυμπιακοί και οι Αριανοί δεν έχουν τόσο μίσος για τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι σωστό. Υπάρχει, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ήρθατε στο κήπεδο μέσα στην Τούμπα. Κάποια άτομα ήσουν μέσα. Εσύ τι λες. Πρέπει να ήσουν. Βρίζατε, κάνατε, ξέρω εγώ, ναι. Προηγηθήκατε, γύρισε μετά, ήρθαν 3-4 άτομα που σκοτεί μετά τον Μπεκί, δεν ξαναμιλήσατε καθόλου. Σώπα, ρε φίλε, αυτό έγινε. Γιατί... Κοίταξε, φίλε, αν πήρε εδώ. Είμαι δίπλα, ήμουν ακριβώς κάτω από την 8. Φιλαράκι, αν πήρε εδώ για να παραπληροφορήσει, εγώ τουλάχιστον που είμαι εδώ σήμερα, μην το κάνει. Ήμουν τι... κάτω από την 8. Ωραία, τι θέλει να μου πει, ρε φίλε, τώρα. Θέλω εσύ, στο Καφτατζόγλιο, εσύ ήρθε. Ορίστε. Στο Καφτατζόγλιο εσύ ήρθες. Όχι, δεν ήρθα, δεν ήρθα. Δεν έχεις άποψη. Εγώ έβγα στην Τούμπα, δεν κάθισα σε όλο το μάτσο. Μάλιστα. Ωραία. Και πού βλέπεις τώρα, δηλαδή, τι να δεν κάνουμε τώρα. Δεν το βλέπω σωστό αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό το δίθεν προπαγάνδα για το Σαββίδι, το ένα το άλλο. Αφού βλέπεις κανένας ΠΑΟΚτζής δεν ασχολείται με τον Ηρακλή. Κανένας. Τι δεν ασχολείστε, ρε παιδιά. Δεν... Μόνο με τον Ηρακλή ασχολείστε. Όχι, ρε, ποτέ. Και ο... εμείς ωραία. Ωραία, ρε φίλε μου, ασχολήσουμε τον Ολυμπιακό. Αφού και φέτος θα πάρεις το πρωτάθλημα. Τι τα βάζεις μαζί μου. Δεν τα βάζω μαζί σου. Λέω γιατί κάνεις πόλεμο τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο. Κάνω πόλεμο εγώ στον ΠΑΟΚ. Επειδή λέω την άποψή μου, ρε φίλε. Δύο στην πόλη είναι μέσα την ΠΑΟΚτζίδες. Ο Νικόλας και εσύ. Δεν υπάρχει. Φίλε, τον ηγέτη σου, τον ηγέτη σου είναι ό,τι... Ηγέτης ήταν μόνο στρατηγός. Ο άλλος είναι με τα υπογλώσια, άστον. Άστα, φίλε. Δεν τα ξέρεις καλά. Πόσο χρονών είσαι, φίλε. Εγώ είμαι 42 χρόνια και τρέχω στον ΠΑΟΚ το 83. Δεν τα ξέρεις καλά λοιπόν. Πολύ καλά τα ξέρω. Δεν τα ξέρεις καθόλου καλά. Τον έχω δει να τρώει σούτια από την 4 από το Μακοφόρο. Τον Νικόλα δεν έχει δικαίωμα κανείς για αυτά που έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ να του, όσο να του μίζες, φέρετε. Ναι, όσο έπαιρνε τις μίζες. Μίζες έπαιρνε φίλε. Καλά φίλε, άντε καληνύχτα. Δηλαδή οι συνδεσμίτες του ΠΑΟΚ το δεκαετία του 80 παίρνουν μίζες. Δεν νομίζω. Ξέρω εγώ, έτσι λέει αυτό ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Καλημέρα στον επόμενο αυτό κύριο. Εγώ λέω, είμαι αντίθετο, ξέρω ναι. Εγώ. Καλημέρα στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα, Μάνο. Να, καλημέρα. Έλα, τι λέει. Καλά. Βασικά με έρωτηση. Σ' ακούω. Με τι ασχολείσαι, πού εργάζεσαι, δηλαδή. Ασφαλιστής είμαι, φίλε. Ασφαλιστής. Ναι, βεβαίως. Έχω την εντύπωση ότι ασχολείσαι με μικρά φρούτα. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω ρε φίλε τι εντύπωση έχεις. Εσύ με τι ασχολείσαι ρε φίλε. Όχι μικρά φρούτα, αλλιώς φρουτάκια. Είναι αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς ρε φίλε. Αυτά τα φρούτα τα μικρά πώς λέγονται, φρουτάκια, κάπως έτσι. Εσύ με τι ασχολείσαι ρε φίλε. Ή αλλιώς με κομπιούτερ, πλήκτρα. Βρε μπορεί να ασχολούμαι με χίλια πράγματα. Εσύ τι θέλεις να μάθεις, πες μου. Ωραία, αν είσαι ασφαλιστής, βγάλουμε μια ασφάλεια. Φιλέ. Ναι. Για να μην σε στείλω από εδώ πουθενά, πάρε πουθενά άλλου να παίξεις. Για ποιο λόγο να παίξουμε. Γιατί για να παίξεις πήρες, ρε φίλε, τώρα. Εδώ πήραμε να μιλήσουμε σοβαρά. Απλά κάνω μια ερώτηση, με τι ασχολείσαι. Σου απάντησα, ρε φίλε, με τι ασχολείσαι. Εσύ τι είσαι, δηλαδή. Εφοριακός είσαι. Όχι, δεν ζήτησα δανεικά. Τι δεν. Δεν ζήτησα δανεικά. Ρε φίλε μου, πώς θα σε βολέψω τίποτα, τα λιράκι. Τα λιράκι. Θες δανεικά, λέει, δηλαδή θες κανένα δανεικό. Άλλο ζητούσε κουσάρικο για να πάει να δει τον Ηρακλή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, φίλε, σε πιστέψανε όλοι. Να είσαι καλά. Ποιον πιστέψανε. Έλα, φίλε, σε ευχαριστούμε, σε πιστέψανε. Τι ήθελε να πει αυτός, ρε.
Μήπως κατάλαβα. Δεν κατάλαβα κι εγώ. Τι να θέλει να πει. Σε μανάβη κάτι συχνάζει. Στον Τζόρνταν εκεί στο... γίνονται αυτά. Καλημέρα, πάρε γράμμες. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Να, να. Δεν μου λες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν μου λες, δεν μου λες. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου που πέφτει συνεχώς έξω, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Υπήρξε ένα διαζύγιο στη μέση της χρονιάς, γι' αυτό έπεσα έξω. Α, μάλιστα. Τα γνωρίζετε, πιστεύω, καλύτερα από μένα. Ναι. Θέλω να ευχηθώ καλές δουλειές στους μάνατζερ που πηγαίνουν έρχονται στον ομό Ημαθίας. Ναι. Θέλω να ευχηθώ καλές δουλειές στις ακαδημίες που θα ρίξουν από το Σεπτέμβριο στα ξεκινήματα της Αγγελάκη. Του Ολυμπιακού λες. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να ευχηθώ καλές δουλειές στον νέο επενδυτή της ΠΑΕ Λάρισας. Τον κύριο... Ναι. Για τον οποίο με έκλεισε ο κύριος Κόκκινος στο μεσημεριανή εκπομπή, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Γιατί, για ποιο λόγο σας έκλεισε ο Αλέξης, γιατί... Δεν γνωρίζω, πήγα να μιλήσω και με έκλεισε. Μου λέει σε κλείνω, δεν ξέρω. Δεν το πιστεύω, είναι και φίλοι, γιατί... Εγώ καλές δουλειές πήρα να ευχηθώ και με έκλεισε, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουσα. Δεν καταλάβατε για ποιο λόγο πάω πέσει 3-5-2. Αλλά εσύ φίλε μου είχες πει κάτι για τον Ηρακλή. Θυμάσαι. Ναι, για την Παναχαϊκή. Όχι, εκτός από αυτό, πριν από 2-3 μέρες είχες πει κάτι ότι στο άρμα του Ολυμπιακού και τα λοιπά έμαθες για κάποια πράγματα. Όχι, για Τζαδάρη, δανεικό είπα. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε μου. Ναι, ξέρω. Ο Τζαδάρης χτύπησε την πόρτα μας 5 φορές και έφυγε από την πόρτα. Επιλογή σας, είναι ό,τι θέλετε κάνετε. Ναι, ρε φίλε, απλά αυτά τα πράγματα δεν είναι. Ο Ηρακλής ξέρει ότι δεν ανήκει σε κανένα άρμα και δεν πρόκειται να ανήκει ποτέ σε άρμα. Όχι, βρε, για δανεικό μίλησα, δεν είπα για άρμα. Δανεικό, ρε φίλε, θα πάρω εγώ δανεικό από τον Ολυμπιακό. Είσαι καλά. Και ποιον το Τζανδάρι, τι να τον κάνω, ρε φίλε, ας πάει να παίξει εκεί μπάλα. Να πω λίγο κάτι, γιατί δεν καταλάβετε για ποιο λόγο ο Πάκ παίζει 3-5-2. Για πες. Ούτε αυτοί καταλάβανε. Για ο Πάκ παίζει 3-5-2, γιατί θα τρώει 3 γκολ εκτός έδρας Super League, 5 στην Ευρώπη και 2 μέση Τούμπα. Τι βλάκα. Δεν το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Έλα ρε, έτυχε τώρα σήμερα. Απλά έτυχε, ναι μωρέ. Δεν ξέρω του Ντόρ τι να βάλει στα πλευρά. Πονάνε τα πλευρά του. Ας βάλει Λέοντος. Ας βάλει κανένα κορσέρε, φίλε. Τι είναι αυτά με τον Κώστα αυτό που και τον Όλσεν. Πονάνε στα πλευρά του. Θα τα αναλύσω αύριο, δεν είναι τη ώρα. Τι λες ώρα, ρε. Ναι. Θέλω να καλωσορίσω στην οικογένεια του Άρη τον κύριο Αρβανιτίδη. Ο κύριος Αρβανιτίδης έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη. Άμπραβο. Και νομίζω ότι η μεγάλη. Περίμενε όμως, φίλε μου, γιατί υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Μην ακούς μόνο αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι. Για το μνημόνιο. Ποιο μνημόνιο, ρε φίλε. Για τον Άρη σου λέω. Ναι, ναι. Ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα πέσουν στο τραπέζι. Και κάποια που δεν έχουν πέσει ακόμα. Για πες. Δεν λέω τίποτα, λέω περίμενε. Μην έχουν να κάνουμε παλιές οφειλές. Όχι, ρε φίλε. Σου λέω ότι θα πέσουν και νέα ονόματα στο τραπέζι. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι καλό που σου λέω. Α, καλό είναι. Βέβαια. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με δικαστήρια, με αμυντικά χαφ και με προπονητές κάτοχοι διπλώματος UEFA Pro, καλός ή κακός για τη χρονιά που έρχεται πρέπει ο Άρης να είναι με τον κύριο Αρβανιτίδη. Είναι απλά τα πράγματα. Να προσκυνήσει τον Ολυμπιακό δηλαδή. Αν μπράβο. Δεν με ικανοποιεί αυτό που λέω. Εντάξει, τώρα αυτό που λες είναι χοντρό για τους συνοπαδούς σου. Γιατί κανένας οπαδός δεν δέχεται. Εγώ χθες που το είπα, κανένας Αργιανός δεν βγήκε να πει δεν θέλω τον Αρβανιτίδη. Εντάξει, που είναι κολοσκευρακή με το Μαρινάκι και το Μόραλι. Δεν βγήκε κανένας να πει. Δεν βγαίνουν. Άρα γε, που λέει ο Ρωτάκης. Ναι. Εγώ δεν παριστάνομαι. Κάνουν τις κοτάρες να πούμε. Δεν κάνει καμιά κότα. Γιατί όταν είπα για τον Ηρακλή ότι άμα προσκυνήσει και τα λοιπά, βγήκανε από τον Ηρακλή και λέμε εμείς δεν γουστάρουμε. Και μάλιστα το είπα και στον Παπαθανασάκη. Ενώ οι Αργιανοί δεν του χαλάει. Μέσω του Ολυμπιακού να ανεβούν κατηγορία. Αν γίνει αυτό, θα γράψει ιστορία ότι ο Ηρακλής μόνος του σε 4 χρόνια, 5 γύρισε ματωμένος, ενώ ο Άρης θα φανεί ότι γύρισε προσκυνημένος. Εάν γίνει έτσι. Ωραία, ρε Κώστα, να σου πω το άλλο. Δεν ξέρω, δηλαδή, εμείς δεν λέμε ότι θα κάνει άσχημα, απλά ο ένας θα διαλέξει τον δρόμο της μοναξιάς και ο άλλος. Τον άλλο τον δρόμο. Όπως εξελίχθηκε το story. Ναι. Μέσω Θεσσαλίας με την αναφορά το να ρίξουν την ΕΠΟ. Με παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Άρη. Όπως εξελίχθηκε η ιστορία με τα δικαστήρια.
με τα θεωρητικά στημένα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Λέω θεωρητικά, δεν ξέρω. Τι θες ρε φίλε, μόνο έτσι γίνεται. Δηλαδή πήγες αντιμέτωπος είναι όλο το αυτό, σύστημα. Αυτό ακριβώς. Φίλε... Αυτό ακριβώς. Πώς είναι το όνομα του παιδιού του φίλου σου? Θοδωρή. Θοδωρή, ήθελα να σου πω κάτι που το λέω και σε ένα φίλο δικό μου Αριανό. Πιστεύω ότι αυτό που τράβηξε ο Ηράκλης, κάτι αντίστοιχο θα περάσει και ο Άρης. Ξέρεις ότι εδώ θα μ' αρέμα που με στεναχωρεί. Ότι εσείς σαν οπαδοί είστε συσπυρωμένοι, έχετε ένα όραμα, κάνετε πράγματα ωραία μαζί, ενώ οι δικοί μας κάθονται και ασχολούνται με άλλα ρε φίλε. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Εντάξει ρε φίλε, κοίταξε, το δικό σου οπαδικό κίνημα δέχτηκε ισχυρά πλήγματα. Ναι ρε φίλε, αλλά όχι διχασμό, εκεί είναι το θέμα. Ναι, αυτό πρέπει να το εξετάσουν τα παιδιά που έχουν τα ενία τώρα και να βγουν μπροστά δυνατά. Αλλά δεν πάω να τους πω εγώ τι να κάνουν. Εγώ κοιτάω όχι, δεν λέω για σένα, εγώ... ότι εσείς τραβήξατε την ταλαιπωρία. Τώρα εσείς εισπυρωμένοι, γουσάρετε, κάνετε ωραία πράγματα με χαρτονομίσματα, ξέρω εγώ, μπλε μουσάρες, σωρίες, σκόρπα, γουσάρετε για πάρτι σας. Ας σου πω κάτι φιλαράκι μου, Θεωρή. Κατάλαβες που σου λέω. Α, και αυτό που σου λέω είναι μοναδική αλήθεια που σου λέω. Ο κόσμος του Ηρακλή, πραγματικά στο λέω, γίνεται Ηρακλής από την αδικία και από τις λύπες. Δηλαδή ο Ηρακλής συνεχίζει και κάνει κόσμο από αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει και η χαρά. Όπως μια μικρή χαρά, έστω αυτή η μικρή χαρά, που είναι το φυσιολογικό το να ανεβείς από τη Β' Εθνική στην Α, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά που τράβηξες, παρόλα αυτά που ζήσαμε εμείς, που το ζήσαμε, ήταν ρε φίλε, τι να σου πω, δηλαδή, σαν να πήρα 10 πρωταθλήματα Ελλάδος. Τρέπομαι που το λέω αυτό. Αν ψηφίσετε τον Αρβανιτίδη, είναι τέτοια η ταλαιπωρία, καταλαβαίνεις. Αν ψηφίσετε Αρβανιτίδη και σε δύο μέρες ανεβείτε Β' Εθνική και πάρετε δανεικό από Ολυμπιακό και Διαιτησία, θα γράψει ιστορία ότι κάνατε προσκύνημα στην Ελλάδα. Αυτή είναι αλήθεια, ρε φίλε. Δεν έχει τα μούτρα να κάνει κάτι μόνο σου, δεν το καταλαβαίνει. Αυτή είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε. Ο Ηρακλής, γιατί το έκανε. Ποιο έκανε ο Ηρακλής. Δεν το έκανε μόνο του. Βρήκε ισχυρό άνθρωπο, ρε φίλε. Εμείς δεν έχουμε ισχυρό άνθρωπο. Όχι, ρε φίλε, τον βρήκαμε πέρσι τον ισχυρό άνθρωπο. Τόσο χρόνο τον βάσαμε ήμασταν κι εμείς. Αυτό σου λέω. Βέβαια, δεν είχε ισχυρό άνθρωπο. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσαν μέχρι εκεί μπορούσαν. Ναι, τι μα φίλε, λογικό είναι. Εμείς με το κυνηγητό ήμασταν έτοιμοι για όλα. Τον Ηρακλή, φίλε, πήγαν να τον εξαφανίσουν. Υπάρχει διαφορά με αυτό που γίνεται στις άλλες ομάδες. Μάνο, να σου πω κάτι. Δεν κατακρίνω τις προθέσεις. Εγώ, παράδειγμα, άμα ασχολούμαι επιχειρηματικά κάπως, δεν μπορώ να πάω να αναλάβω ένα εμπορικό κέντρο. Αλλά μπορεί στην επιχείρησή μου τη μικρή να είμαι ο καλύτερος. Θόδωρε. Το ίδιο ισχύει για τους παράγοντες. Σωστά τα λες. Ξέρεις τι δεν κατάλαβε ο Κώστας Ραπτόπουλος ακόμα. Και στο λέω πολύ σοβαρά. Πόσο τεράστια δύναμη είναι ο Ηρακλής. Ο Ραπτόπουλος ακόμα και σήμερα δεν το έχει καταλάβει. Θα το καταλάβω την καινούργια χρονιά. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Να σε καλά, Θοδωρή. Γεια μου, καλή κομπή. Ξέρεις που δεν το έχω καταλάβει. Όταν έχοντας μονάδες πολύ καλές ο Ηρακλής τα καλά τα χρόνια τα παλιά, δεν πήρε μεγάλος λούζερ που δεν πήρε τίτλους. Αποχαζιπαναγωποιήθηκε ο Ηρακλής. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Ναι, έχουμε μια διαφήμιση για ένα λεπτό. Αυτές έχουν μείνει. Μετά το καινούριο μνημόνιο θα έρθουν και οι υπόλοιπες. 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90 και 9-55 και ενώ στο 54-3-40. Πάμε. Αυτός ο Παπαδόπουλος που έκανε τη διαφήμιση προηγουμένως εξασφάλισε με το Πολυτεχνείο κρατικές χορηγίες ένα κάρο, έτσι. Εκεί με την αυτή δεν ήταν στο Πολυτεχνείο, πώς τη λέγανε. Ναι. Την Δαμανάκη. Εδώ Πολυτεχνείο δεν φώναζε. Ρε φίλε, είναι μερικοί άνθρωποι που το timing τους. Δηλαδή, πήγε ο Γκλέζος, κατέβασε το βράδυ μια σημεία κατεβασμένη και δεν δούλεψε 80 χρόνια. Παπαδόπουλος. Ναι, όμως σήμερα στην Ευρωβουλή, όταν μίλησε, φίλε μου. Κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος με γύρω. Δεν είναι. Εμείς, εντάξει, μας αρέσει η πλάκα μας. Ένα ένσημο δεν έχει, ράσει. Σε παρακαλώ, φύγε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να σου πω. Σε παρακαλώ, τώρα. Σε παρακαλώ, εμένα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει κανένας πολιτικός σου και το ξέρεις πολύ ναι, καλά. Ναι, το ξέρω, ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά βλέπω και άλλα πράγματα στην κοινωνία τα οποία είναι τραγικά. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει αυτό το αλυσβερίσι. Δεν σταματάνε αυτά, Μάνο! Δεν σταματάνε αυτά. Το αλυσβερίσι πρέπει να σταματήσει. Άστα ρε, Μάνο. Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Βίλε. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλημέρα, κύριε Μάνο ή κύριε Μάνο. Πώς σας φωνώ. Κύριε Μάνο. Μάνο. Μάνο, εντάξει, γιατί είμαι και λίγο μικρός εγώ. Να είσαι καλά, φίλε.
Είμαι ΠΑΟΚτσής. Να σε κακά, φίλε. Όχι, να είναι καλά. Τι γιατί είναι, ήσουν έτοιμος να τον πεις. Όχι, ρε φίλε, γιατί να το πω. Λέγε ρε, λέγε. Πλάκα κάτω. Κωστή, να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Τον ΠΑΟΚ σήμερα. Χώρια από τα κενά της άμυνας. Είδα 40 λεπτά από τα 90 σπασμωδικά εδώ. Κοίταξε, φίλε. Δεν μπορεί να στηρίξει ο ΠΑΟΚ το 3-5-2. Είναι δεδομένο. Το είπε απ' έξω και του ντόσεις δηλώσεις ότι θα το αλλάξει. Πρέπει να δοκιμάσει. Δεν μπορεί να παίξει ο ΡΑΤ 90 λεπτά πάνω κάτω. Δεν μπορεί ο Κολοβέσης, αυτή η Φλωρούμπα, να παίξει πάνω κάτω. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Κίτσου να μαρκάρει πίσω σε 70 μέτρα πάνω κάτω και ο Σκόντρας δεν μπορεί να βγει μπροστά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να στηρίξει 3-5-2 πρέπει να πάρει δύο full back τα οποία δεν τα έχει. Δεν τα έχει. Όταν πάει να χτίσεις ένα σύστημα. Δεξιά πιστεύω, συγγνώμη σε διακόπτω. Δεξιά πιστεύω ο Κωνσταντίνης θα μπορέσει. Ποιος Κωνσταντινίδης, ρε φίλε. Ποιος Κωνσταντινίδης να μπορέσει. Ποιος Κωνσταντινίδης να μπορέσει απάνω κάτω. Δεν είναι να βάλεις εκεί πέρα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θες ένα Βασίλη Μπορμπόκι εκεί. Θες ένα Βενετίδη εκεί. Κατάλαβες. Τέτοιο στυλ παίκτη θέλεις. Πού να το βρει τώρα το Βασίλη τον Μπορμπόκι ο άλλος. 25 χρόνων να ανέβει πάνω κάτω με τέτοια πράγμα. Ποιότητα. Δεν έχει. Κύριε, όχι, συγγνώμη, Μάνο, να σου ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Είχα ακούσει το Ραγκάτσι και είχε πει ότι τον Μπουλού την επεχτούρα. Έχω μια περιέργεια να σε ρωτήσω. Ρε φίλε, συγγνώμη, σε λέω ρε φίλε. Είναι, αλλά... Ναι, αγόρι μου, ναι. Είναι φοβερό ταλέντο. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Τι ταλέντο μπορεί να τον έχει δει, μπορείς να μου πεις. Συγγνώμη. Πού τον έχει δει, μπορείς να μου πεις. Α σου πω αμέσως. Όχι τίποτα άλλο. Τον είδα, φίλε, σε βιντεάκια. Έχει παίξει σε όλες τις εθνικές νέων της Αυστραλίας με αποκορύφωμα την Ολυμπιακή ομάδα που έπαθα πλάκα. Έπαθα σοκ. Με τουρκικό επίθετο έπαιξε στην Αυστραλία. Είναι δυνατόν. Δεν είναι Τούρκος, φίλε. Αυστραλός είναι ο άνθρωπος. Έχει τουρκικές. Έχει τουρκικές ρίζες. Δεν το λέω γιατί ήρθε στον Ηρακλή στην Ελλάδα. Ναι, έχει τουρκικές ρίζες, φίλε. Εντάξει. Και είναι Αυστραλός. Δεν είναι Τούρκος. Με υπηκότητες και ηθαγένειες κτλ. Είναι από την Αυστραλία. Άκουσα πριν που είπες ότι ο ΠΑΟΚ, αν μείνει έτσι, ναι, θα τερματίσει πιο πάνω από τον ΠΑΟΚ, σίγουρα, ο Ηρακλής. Αυτό πιστεύω, δεν το λέω για... Ξέρεις τι, άκουγα σήμερα που έβλεπα το φιλικό. Μα όταν λέει, φίλε, όταν... Συγγνώμη, σε Γιακωτού. Συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο δώσε μου. Όταν εσείς οι ίδιοι γκρινιάζετε για το Σαλπικίδη, για τον Τζαβέλα, για το Τζιόλι. Εγώ πρώτα απ' όλα για το Σαλπικίδη, εγώ είμαι φαν του Σαλπικίδη. Α, είσαι φαν. Άμα δεν ήταν ο Σαλπικίδη, ναι, οι περισσότεροι όμως. Έχει πέσει τρεις φορές. Οι περισσότεροι όμως είναι εναντίον, σωστά. Οι περισσότεροι είναι χαϊβάνια, τι να τους κάνω. Α, αυτό το λες εσύ, δεν το λέω εγώ όμως. Αλλά με αυτούς τους παίκτες που πέρσι τους είπες όπως τους είπες, τους λέγανε μάλλον αυτοί που τους λέγανε, δεν πιστεύω, ρε φίλε, ότι θα έρθει το. Τι να σου πω, ότι θα γίνουν ποδοσφαιριστές πρώτης κλάσης. Και ότι ο Μαντούρο, ας πούμε, μας είπαν ότι ο Μαντούρο τρίβουν τα μάτια τους με το Μαντούρο. Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Δεν ξέρω, εγώ τον είδα σαν παλέμαχος ήταν σήμερα στο κέντρο. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να τρέξει. Εντάξει. Και γι' αυτό λέω ότι ο Ηρακλής, επειδή είναι μια νεανική ομάδα με θέληση και πυγμή, αυτό πιστεύω. Εγώ έβλεπα το παιχνίδι σήμερα και γκρίνιαζαν επειδή δεν βάζει σαβίζει λεφτά. Περιμένετε, ακόμα είναι επειδή παίζω πάρα νωρίς. Παίζει με ένα χωριό. Έλα τώρα όμως να σου πω και κάτι άλλο. Κοίταξε, αρχίζει τώρα, φίλε, η άλλη προπαγάνδα. Ναι, ξέρω εγώ λεπτό, που η Ελλάδα είναι έτσι, ποιος θα έρθει. Ναι, στο Παναθηναϊκό πώς πήγανε ρε φίλε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο κύριος Σαββίδης τέλος πάντων, τα λεφτά του τα έχει έξω. Εγγυημένα είναι. Όπως και ο Ηρακλής που έκλεισε αυτό τον παίκτη τον Καρλίτος, αυτόν τον καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, δεξιά-αριστερό μπακ, ξάδερφος του Νάνη της United είναι. Λοιπόν, τον έδωσε, έχω ακουστά, τον ξέρω, ναι, αυτό τον ξέρω. Έδωσε προσωπικές εγγυήσεις σε πληροφορό ο Ραπτόπουλε. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά τις τελευταίες μέρες, έτσι πως έχει γίνει το κλίμα, μην περιμένεις μεταγραφές. Μην περιμένεις από καμιά ομάδα μεταγραφές. Παναθηναϊκός πως έκανε πέντε, ρε. Ρε παιδί μου, τη συζητούσε πιο πριν. Τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα. Σου λέω ότι μην περιμένει καλή, καλή δικαιολογία είναι. Καλή δικαιολογία, καλή δικαιολογία, αυτή είναι η αλήθεια. Θα μείνει με τον Μαντούρο, τον Σκόντρα και τον Ομπόα, ρε. Δεν λέει την αλήθεια όμως, ότι με αυτούς θέλει να μείνει. Όχι, θα κάνει αποψήλωση, όχι, θα κάνει αυτό. Θα τους διώξει, θα τους κάνει. Με το Σαλπικίδη σε τερφόρε παίζε σήμερα, άσε με ήσυχο, μωρέ τώρα.
Με το Σαλπικίδη Σέντερφορ 34 κλεισμένο. Μιλάει το παλικάρι. Έλα, φίλε. Α, Σαλπικίδη. Εγώ για τον Ομπό έχω άλλη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι φέτος, αν μείνει, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερο. Ο Νομπόα ξέρει τι θέλει. Θα στο πω, ξέρει τι θέλει. Για πες. Ξέρει τι θέλει. Τρεις μέρες πριν τα μάτς, όχι από Δευτέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι ελεύθερος. Προπονείς και τα λοιπά. Αν και τεμπέλχανας. Από Πέμπτη μέχρι Κυριακή να τον κάνει έλεγχο ο Λεοντιάδης και άμα το βρίσκει απάνω του τραβάει ένα βρωμόξυλο. Λέτε. Ένα βρωμόξυλο ο Λεοντιάδης την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ξέρεις πως θα στρώσει. Αυτό θέλει ο Νομπόα. Άντε για χαρά φίλε. Ένα μπερντάχι να πούμε το Λεοντιάδη θέλει. Να του πει ο Λεοντιάδη θα πάρεις 1000 ευρώ το μήνα, 1500 ευρώ το μήνα, να ελέγξεις τον Νομπόα. 800 ευρώ. Τι θα κάνω κύριε μου. Θα είσαι στη φύλακα από πίσω. Θα τον φέρνεις έξω από τα μπαρ. Άμα θέλετε να παίξει μπάλα. Αυτό το παλτό. Αυτός εδώ. Ο Μπάρκουλης που πήρατε. Θέλει 4 ουίσκι στην καρδιά του. Αφή από εδώ πέρα. Επόμενη γραμμή, ναι. Αυτός κατουράει Τζόνι Γουόκερ την γιαούρα. Ρε. Πλάκα κάνετε. Έλα ρε φίλε. Ποιος μπορεί να παίξει μπάλα. Σας δουλεύει. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Έλα. Εγώ ναι. Ναι κύριε εσείς. Λοιπόν, επειδή ο σταθμός σας διαφημίζει τον ΟΠΑΠ. Ναι. Θέλω να πω μια μεγάλη αδικία που γίνεται εις βάρος των παικτών. Ποιον παικτών. Του ΟΠΑΠ. Τι κάνανε. Ναι. Οι οποίοι βάσει αυτών που γίνονται δεν πρέπει να παίζει κανένας. Why. Άμα κερδίσεις 801 ευρώ, σε υποχρεώνουν να στείλεις λογαριασμό τράπεζας. Ναι. Τα οποία θα στα βάλουν και θα παίρνεις 20 ευρώ, 50 ευρώ την ημέρα, ξέρω εγώ πόσο είναι. Άρα δεν παίζεις ρε φίλε. Άρα δεν παίζεις. Και σήμερα αδερφάκι. Ή παίζεις μικρότερα δελτία. Όχι, δεν είναι το μικρότερα δελτία, γιατί εγώ όταν παίξω κίνο και κερδίσω 6 στα 6, επειδή γράφει 800 ευρώ και αν κερδίσω 800 και μισό, δεν θα μου τα δώσει. Γιατί ρε φίλε δεν θα τα δώσει. Παίζε ρε φίλε 5 στα 5. Εσύ κάθε μέρα δηλαδή πιάνεις 66. Χρωστά τόσα πολλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πρέπει ο ΠΑΠ, οι οποίοι στέλνουν τα χρήματα στην Τσεχία, που τα στέλνουν, ναι. Γιατί εισπράττουν μετρητής. Ναι. Πρέπει να βάλουν ένα ποσό, τουλάχιστον 5, 10, 15 χιλιάδες ευρώ, να τα δίνουν μετρητής. Από εκεί και πέρα τα δίνουν όπως θέλουν. Η δική μου πληροφορία, επειδή σας έχω ξανακούσει, εγώ είμαι ένας απλός καλεσμένος του κυρίου Ραπτόπουλου, είναι ότι μέχρι 4.000 και κάτι, είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει ο ΠΑΠ. Δεν ξέρω... Ο ΠΑΠ πληρώνει μέχρι 800 ευρώ. Κέρδισα 800 ευρώ και μισό. Άλλο σας λέω κύριε. Ίσως και αυτές τις μέρες που υπάρχουν αυτά όχι, τα προβλήματα. Όχι, δεν υπάρχουν αυτές τις μέρες. Είναι αδικία μεγάλη. Ωραία. Και είναι απαράδεκτος ο ΠΑΠ. Πρέπει τουλάχιστον να αυξήσει αυτό το όριο. Δηλαδή είπα στον Ραγκάτη ότι αν κερδίσω 40.000 και μου λέει ας σου δώσω εγώ τα 30. Καλά, αυτά είναι τώρα. Να κάνει τσιγάρο τώρα, να δώσει 30.000. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να πιέσουν. Τέτοια μαγιά σας πουλήσω να κάτσεις. Πρέπει να πιέσουν οι πράκτορες στον ΟΠΑΠ να αυξήσει το όριο τουλάχιστον 5, 10, 15 χιλιάδες να βάλουν. Δηλαδή, η ταπεινή μου άποψη είναι να ξεχάσετε. Το πρόβλημα το δικό σας είναι ότι γιατί να βγάζετε 50-50 ευρώ ή γιατί δεν έχετε βιβλιάριο τραπέζι. Όχι, έχω βιβλιάριο αλλά χρωστά στις τράπεζες. Θα με τα κατασχέσουν. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Α, χρωστάτε στις τράπεζες. Βέβαια. Συγγνώμη, γιατί δεν το ξέρω το θέμα. Εάν χρωστάτε σε πολλές τράπεζες ή σε μία. Σε όλες τις τράπεζες, 300.000 χρωστάω. 300.000 χρωστάτε. Ναι. Αφού είμαι δημόσιος υπάλληλος και μαλάκες με δίνουν δάνειο. Πήρες δάνειο. Πήρες δάνειο χωρίς εγγύησεις. Για άλλον και την πάτησε. Α, για άλλον άλλο πήρες. Για μένα, ρε. Για αυτό να πήρε. Ναι. Και γιατί δεν μπορείς να το πληρώσεις. Γιατί να το πληρώσω, μαλάκας είμαι. Βέβαια. Αυτός ψήφισε όχι, να ξέρεις. Ναι, αλλά το πρόβλημά του είναι με τα 800 ευρώ, δεν πάω να το καταλάβω. Παίζε 5 στα 5, ρε φίλε, πάρε πόσα είναι να πούμε. Είναι ανάγκη να. Εσύ τι πιάνεις 6 στα 6 κάθε μέρα. Ρε φίλε, χρωστάς 300 ευρώ στις τράπεζες. Δεν θα τους τα δώσεις ποτέ. Και ψάχνεις τα 800. Είσαι ευτυχισμένος, ρε φίλε. Και σου τη λέει και ο Ραγκάτσης να σου δώσει 30. Το Ραγκάτσι πάρε το πρωί, φίλε, σε περιμένει. Ωραίος ο φίλος, ρε φίλε. Λέω θα τα πληρώσει, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, γιατί θα τα πληρώσει. Χαίστηκε αυτό. Επειδή τα δάνεια είναι. Να σου πω κάτι. Ωραίος, ναι. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που το κάνει. Εγώ πήγα να πάρω δάνειο. Είχε διακόπτω δάνειο, καποτό δάνειο, θάλασσο δάνειο, τηγανό δάνειο, πλυντήριο δάνειο. Ό,τι μπορεί να φανταστεί σε δάνειο υπήρχε. Και σου λέγε ο μάγκας στις τραπέζες.
θα μου δώσεις εμένα και θα στο βγάλω εγώ σε δύο μέρες, θα σε κουφέτω. Άρα το παιχνίδι όλο το ξέρανε και όλοι μαζί φάγανε λιπάκι όλοι αυτοί. Κατάλαβες, αυτό είναι που με στεναχωρεί εμένα. Και τι να μου πει ο πολιτικός, ο κάθε πολιτικός εμένα, ρε φίλε. Με συγχωρείς, ρε φίλε. Τι τώρα, να μου πει, ότι δεν αυτό, ξέρε τι γίνεται. Τώρα αυτό το παλικάρι που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο. Μα αυτός, ρε, αυτός ο άντρας, ο οποίος λέει δεν πληρώνω. Φίλε, δεν κάξε, υπάρχει φίλε. Αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό Γερμανός. Στο γερμανικό κανάλι το ανάλογο το Μετρόπολης. Γερμανός, Βέλγος, Ολλανδός. Τέτοιο κοπρίτη δεν θα έβγαινε να πει. Άσε τώρα οι Γερμανοί, τώρα που τους έχεις αποθεώσει, να σου πω και κάτι. Ναι. Τρεις φορές φαλυρίσανε και με τα δικά μας τα λεφτά στηθήκανε. Η μαγιά του Τσίπρα του φίλου σου. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Η μαγιά του Τσίπρα του φίλου σου είναι να πάει σε ένα μνημόνιο, γιατί δεν κολώνει να πάει στη Δραχμή. Λέω εγώ, κολώνουμε να πάμε στη Δραχμή. Τι, δεν υπάρχει κολώνο, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Κολώνει. Δεν υπάρχει, δεν κολώνει κανένα. Κολώνει, το ξέρει τον κολώνει. Κολώνει. Θα πάει σε μνημόνιο, θα περάσει με αριστερή κυβέρνηση το μνημόνιο, δεν θα ανοίξει ρουθούνη, βάμος και πάμε στον επόμενο κράτο. Κάνα μισό λεπτό. Όταν λοιπόν. Τι όταν λοιπόν. Το 85% της χώρας θέλει να μείνει στο ευρώ. Τι πρέπει να κάνει ο Τσίπρας, να του πει πάω σε Δραχμή. Ναι. Και αφού έχει την υποστήριξή τους. Καμιά σχέση ο Παπαδόπουλος. Συγγνώμη είναι... κύριε, ναι. Παπαχρήστος λέγεται. Ποιος λέγεται Παπαχρήστος. Παρακαλώ. Δεν το κατάλαβα. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Πάρε μπροστά, ρε φίλε, καθυστερημένος είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα. Είπαμε καλημέρα Κώστα, άντε φίλε, ένα τέταρτο πέρασε. Όχι, από Βρυξέλλες παίρνω. Βρυξέλλες, από Βρυξέλλες ναι, παίρνεις. Γι' αυτό από είσαι. Από Βρυξέλλες, ναι. Έλα. Ήτανε και ο Μάνος εκεί απόψε και είπα πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είσαι παιδί του Πολυτεχνείου για 70 σε κόβω. Για κοντά εκεί. Άντε μπράβο. Ναι, 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 όχι, πήρα παραπάνω έτσι για το συγχωρημένο το πατέρα σου, επειδή το γνώρισα ας πούμε, το καιρό που έπαιζε μπάλα. Καλό λουλούδι ήταν και ο πατέρας μου. Καλά, εντάξει, έτσι. Τώρα... Περήφανος άνθρωπος, καταπληκτικός. Λουλουδάκια ήμασταν. Λουλουδάκια ήσασταν, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Ήθελα έχει... πρώτα να σου πω περαστικά, γιατί σ' άκουγα πολλά χρόνια, ναι. Από το 2002. Ναι. Ναι, ναι, και σε είχα μια βραδιά σε άκουσα στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Και λέω βρε αμάν ο Κώστας δεν τον πολύ βλέπω καλά. Ναι, θα πέθαινα λες, απατηχλήτως όμως. Όχι, δηλαδή μια φωνή αλλαγμένη. Ναι, ναι, δεν ήμουνα, δεν ήμουν για την κάσα. Αλλά είχα όχι, κάτι όχι, το οποίο ήταν. Όχι, όχι, θα μπορούσα να είμαι και για την κάσα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Ήτανε για την μπάσα. Ήμουνα για την μπάσα. Ναι, ναι. Επειδή ήταν εκείνο το καιρό, είχα κι εγώ κάτι. Στις Βρυξέλλες που με είδες, άνθρωπε. Ήσουν στον Brussels Group σήμερα. Δεν κατάλαβα, κύριε Μάνο. Ξαναπέστο. Στις Βρυξέλλες, λέω, πού με είδατε σήμερα, κύριε. Ήσασταν στον Brussels Group. Στο πράσινο group. Όχι, όχι, μένω σε πράσινη περιοχή, μένω, αλλά όχι στο πράσινο γκρουπ. Όχι, είπατε ότι. Ποιο πράσινο γκρουπ, κύριε. Στο Brussels Group είπα. Α, Brussels Group, όχι, νόμιζα είπατε πράσινο γκρουπ. Ναι, ναι. Είπατε όχι, ότι όχι. Με είδατε, κύριε, γι' αυτό λέω. Μήπως είδατε τον Μπάτλερ μου. Όχι, Μάνος, ακούω συχνά πυκνά που παίρνεις τηλέφωνο στο Κώστα ή στο Καμόρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ήθελα όχι για το Κώστα, για το πατέρα του και για σας έτσι λίγο για πόσο λένε την ομάδα σας που γνώρισα, δηλαδή τη δεκαετία του 60. Μάλιστα. Με τον Γαβριγιώργο, το Λιάρο, το Ξυλά, το... Πρόσφατα, πρόσφατα. Μπέλη, το πρόσφατα, Μπέλη, πρόσφατα. Πρόσφατα, δηλαδή. Μπέλης, του Μπέλης, Κουτρουμπέλης, ναι. Φωτεινός. Του Μπέλης, του Μπέλης. Έτσι. Ναι, όχι, πήρα έτσι για το αυτό εδώ και αυτό που είπε ο Μάνος. Ναι. Για ότι θα τερματίσει παραπάνω από το ΠΑΟΚ. Από το ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, και εγώ έτσι, αυτής της γνώμης είμαι. Γιατί τον Ηρακλή τον βλέπω πολύ πουργιόζο, δηλαδή. Πουργιόζο. Αν και ομάδα Β' Εθνικής. Τον βλέπω να. Όχι, ο Ηρακλής είναι ομάδα Α' Εθνικής. Το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ναι. Καλά είσαι εκεί. Έχεις καμιά καλή συνταξάρα. Θα πεθάνεις στα πούπουλα σε 30 χρόνια από τώρα. Έτσι. Επόμενος κύριος. Ναι. Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλέ μου άνθρωπε. Τι γίνεται. Καλά, καλέ μου άνθρωπε. Καλησπέρα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε φίλε, ναι. Έλα, τηλεφωνούμε από Σαμοθράκη, σας ακούμε. Να τι λέει ρε, εκείνο το νησί το ωραίο, να με τα κατσίκια και τα τραγιά να πούμε. Έχει ωραίο ψάρεμα εκεί, έχει καταδύσεις. Έχει ωραίο ψάρι, ναι.
Σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχάς, ο Ηρακλής πώς θα τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ, ρε? Ο Μάνος είπε, εγώ δεν ξέρω. Εκτίμηση κάναμε, ρε φίλε. Δεν είπαμε ότι έτσι θα γίνει. Καλά, ναι, εντάξει. Εκτίμηση κάναμε. Δεν είπαμε κάτι κακό. Δεν είπαμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εσείς το λέτε 27 χρόνια τώρα. Καλέ, εσύ που είσαι ΠΑΟΚΣ, τι στόχο είχε φέτος ο ΠΑΟΚ? Όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚΣ, Αριανός είμαι. Αριανός είσαι. Τα γόνατά σου είναι καλά? Έχει καλά γόνατα? Γιατί στα τέσσερα πολύ καιρό. Όχι, όχι, τώρα που θα προσκυνήσει το Μαρινάκι μέσω του Αρβανιτίδη. Ναι. Βάλε και ένα μαξιλάρι, γιατί ξέρεις τώρα. Και μηνίσκει αυτά οι ιστορίες. Ναι. 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 Πώς το βλέπεις τον Άρη, ρε? Γιατί έχω χάσει λίγο τις εξελίξεις. Είμαι διακοπές, να πούμε. Τίποτα, φίλε, και αυτοί διακοπές είναι ακόμα. Και αυτοί διακοπές είναι. Τι θα γίνει τελικά, θα συνεχίσουν στη Γάμα? Δεν ξέρει κανείς, φίλε. Φίλε, αν έρθει ο Αρβανιτίδης. Εγώ εύχομαι να ανέβει στην Ελίτα στο λόγο. Ο πολιτός του Μόραλι. Πραγματικά. Θα πάρει εντολή ο Σταυρίδης αυτός ο Γκυρτζίκης και θα ψηφίσει να ανέβει ο Άρης. Λέω λοιπόν ότι με Καλαϊτζίδη δεν σε ανεβάζουν. Άλλα έλεγες, κύριε Ραπτόπουλο, όμως το χειμώνα που μας πέρασε. Δεν σε ανεβάζουν. Μα, άρα εξαρτάσαι από το μεγάλο αφεντικό. Ή προσκυνάς, ή προσκυνάς, ή μένεις γάμα, διάλεξε. Εσύ τι διαλέγεις? Τι να διαλέξω? Δεν ξέρω, κοίταξε, αφού δεν ανέβηκε με την αξία του Άρης, πιστεύω... Να προσκυνήσουμε, έτσι. Α, όχι, δεν προσκυνήσουμε. Τι να κάνει τότε? Να ξαναμείνει στη γάμα, ρε. Τι να κάνει? Καλά, εντάξει, μην βαράς, εντάξει. Όχι, δεν βαράω. Πώς τα βλέπεις τα πολιτικά? Θα πάμε σε μνημόνιο με αριστερή κυβέρνηση και δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Και εγώ αυτό λέω. Εκλογές λέω, ρε. Και εγώ αυτό λέω. Να περνάτε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Έγινε, καλή νύχτα. Και καλό ψαράκι. Και μετά θα γίνει. Και μετά θα γίνουν εκλογές και θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Γιατί οι άλλοι διαλύσανε. Τελειώσαν οι άλλοι. Εγώ χαίρομαι που τα παιδιά είναι διακοπές. Έτσι. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν διακοπές. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην κάνουν? Είναι φοβερό, ρε φίλε. Τι, παιδιά, σκυλιά έχουν από πίσω, αγωνία. Ρε φίλε, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πλάκα τώρα. Εντάξει, αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, δεν κλαίμε, να κάνουμε τώρα. Δεν είπαμε να κλαίμε. Είναι αλλά δύσκολα τα πράγματα. Εγώ χαίρομαι έστω αυτού που μπορούν να πάνε διακοπές. Μπράβο και να περνάνε όσο καλύτερα γίνεται. Με λίγα, με πολλά, με ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί ο καθένα. Κόκκινο λέω παπά, δεν το πέτα. Τη ακύρωσα! Λέω γιατί. Γιατί δεν είχε κλείσει. Ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι! Ραυτόπουλο, τι κάνεις? Τον ήρωα. Τον ήρωα. Φίλε μου, άνω τι κάνεις, ο Σπύρος ο Γάβρος. Ω, έλα ρε Σπυράκο. Τι κάνετε? Γεια σου ρε Σπυράκο. Ραυτόπουλο είναι πολύ μάγκας. Εγώ. Ναι. Τώρα είδες ότι έχει πέρασει ο Ηράκλειος, θα ανοίξουμε και πόρτα. Όλο τον χρόνο είμαστε στο πέρασμα. Αυτό τώρα με προσβάλλει που λες, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ από το 2002. Όχι, όχι, το Ραυτόπουλο λέω. Ναι, αλλά κάνεις ένα λάθος. Εγώ με το Ραυτόπουλο είμαστε. Δεν κατάλαβα, κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Από τη δεκαετία τέλη του 80, αρχές 90, είμαστε φιλαράκια. Πριν ασχοληθεί ο Κώστας με αυτά. Και πάντα ήμουνα δίπλα του. Όχι, ανεβάζει λίγο και την αδρεναλίνη. Λίγο έτσι έχει λίγο χαβαλέ. Βέβαια. Φτάνει, λοιπόν. Γιατί θα πάμε πάλι στο Ζαΐρι. Έχουμε Ζαΐρι, μήπως. Όταν δουλεύαμε εμείς χαμπαλούκα, ο Μάνος έμπρε χιλιάρικο και άναβε το τσιγάρο τώρα. Εντάξει, μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν, Κωστά. Το άναβε ο κόκκινος το τσιγάρο με το χιλιάρικο. Τι είναι αυτά που λες? Τώρα τι. Σπυράκο, για πες, ρε. Για λέγε. Λοιπόν, Κώστα, να σου πω κάτι που λες για τον Άρη. Εάν προσκυνήσει το Μαρνάκι, δεν θα μείνει Καλαϊτζίδης. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, άνθρωπος. Άμα δεις ότι φεύγει ο Καλαϊτζίδης και ότι ο Άλφα Σίγμα τα παίρνει από τον Αρβανιτίδη, θα περιμένεις άνοδο και καλή διαιτησία και συνεργασία. Αυτό λέω. Άνθρωπος που κυκλοφορεί με τους μπράβους του Μελισσανίδη μετά τα γεγονότα, δεν είναι δυνατόν, εάν τον ελέγξει ο Μαρνάκης τον Άρη, να παραμείνει αυτός. Τέρμα. Ναι, ταπεινή μου άποψη είναι όμως, Σπύρο, ότι κανένας κύριος Καλαϊτζίδης δεν έχει το δικαίωμα σε μια ιστορική ομάδα να κάνει τέτοια πράγματα και να στρέφεται από μόνος του, ξέρω εγώ, χωρίς να ενημερώσει κανέναν και τα λοιπά, και να έχει τρελάνει τώρα ένα κόσμο ολόκληρο. Ο Κούης πάντως μόνος του πήγε. Δεν νομίζω, ρε εσύ. Το επιχειρηματικό φαν της Παναχαϊκής. Ο Κούης πήγε μόνος του. Τι είπες? Τους επιχειρηματίες που πήραν την Παναχαϊκή τους είδατε, ποιοι είναι? Νομίζω ότι είναι και ο Πέτρος μέσα, Είναι Πέτρος. Βέβαια. Ποιος Πέτρος? Ο Κόκαλης. Άρα του χρόνου η Παναχαϊκή είναι υποψήφια. Εντάξει, μην νομίζεις ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όχι, αλλά είναι υποψήφια. Υποψήφια, είναι εντάξει. Είναι πολλές και καλές οι ομάδες. Ναι, μα όχι ότι. Και το αμάξι θα κατεβαίνει ο Πέτρος Νοκόκαλης από Αθήνα Πάτρα. Εσύ θα το βρει, μα τσιγάρο δρόμο. Θα το βρει το δρόμο.
Εντάξει, έχει οδηγό, ρε φίλε. Με οδηγό, άμα είναι εντάξει. Άμα δεν έχει, το δικό μου. Σπύρο, κατάλαβε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, να δει μερικέ φορέ εξοργίζομαι. Άκουσα πριν εδώ τον κύριο μα είπε για τον ΟΠΑΠ. Έτσι. Έχει λυσάξει αυτό 4 μέρες. Όχι, όχι. Αυτό είναι ο μέσο Έλληνα. Είναι στο δημόσιο. Χρέωσε τις τράπεζες και ψήφισε 300 χιλιάρικα. Λέει γιατί να τις πληρώσω. Δεν τις πληρώσω ποτέ. Άγχος πολύποδες, δεν έβγαλε από το άγχος. Και να πληρώσει τη ΔΕΗ την ώρα του. Για το κίνο και για το ΟΠΑΠ να μην αυτός είναι, αυτός είναι ο Έλληνας, ο μέσος. Αυτός είναι ο μέσος Έλληνας. Και μαζί με αυτόν θα την πληρώσουν και οι νοικοκυρέοι. Αυτό είναι το θέμα. Την πλήρωσαν και οι νοικοκυρέοι. Μαζί με αυτόν. Και μας πήραν να μας πει για τον ΟΠΑΠ να αυξήσει το όριο. Ρε μεγάλε. Γιατί... Ό,τι και να είναι, ξόβει τα δάνειά σου. Τρελός, ρε. Δηλαδή... Πάνε αυτό να ήταν κι άλλα, εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται. Αυτό πρέπει να το βάζετε σπότ και να το στείλει στη Μέρκελ. Όχι 15 δισμημούν. Ναι, αλλά αυτό στις παραλίες που είδε με τα διακοποδάνεια. Εμείς να βγούμε μέχρι τα Μικογιάννηκα με το Ραγκάτσι έχουμε βάλει. Εκεί πάνε να βγούμε και γυρίσουν τα πόδια τους και έχουν μισό κιλό πίσα, ρε φίλε. Ο Ραπτόπουλος μόλις τον γύρισε ο Ραγκάτσι, ξέρεις που τον μπάρκαρε. Εντάξει, ωραία και τα Μικογιάννηκα, μην τα ισοπεδώ, μια χαρά είναι. Τι ωραία, ρε φίλε, να τον έβαλε σε πλυντήριο αυτοκινήτων για να κάνει μπάνιο. Μάλλον το φαντάζει το Ραπτόπουλο Μύκονο. Καλά, ο Ραπτόπουλος κάνει για την Μύκονο. Ναι. Να, αλλά σκοπός είναι να πάει Μάνος Ραπτόπουλος κόκκινο στην Μύκονο. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Να ανάβει τα πουρα ο Μπάτλερ μου στον κόκκινο και να φεύγουν. Το ύφος, ο κόκκινος, ναι, το νησί, και ναι, να ναι, φεύγει ναι, όλο ναι, το νησί. Να έχουμε το Μύκονο στη Βύση είναι και από πίσω μας. Σωστά. Σωστά. Εσύ φαντάζεσαι λοιπόν, να πάει ο Ζαέλης. Να σκάσει μύτη η Δούκησα νομικού και να πει ο κόκκινος. Δεν με θυμάσαι. Απ' την Μπόλιγκραμ. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Εσύ, για χαρά, φίλε. Στο αρχή με τον Μακεδόνα έγινε το γέλιο. Συναντάμε στο αεροδρόμιο του Βενιζέλου τον Μακεδόνα. Ε, μιλάμε εδώ το γράμμα. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε κτλ. Ε, συστηνόμαστε, ξέρω εγώ κτλ. Ε, Μακεδόνα, τι έχουμε εδώ συναυλία. Θα πάω κάπου που πήγαινε ο άνθρωπος να τραγουδήσει. Κόκκινος. Δεν με θυμάσαι. Α, μάλλον έχει ψωμί εδώ τώρα. Δεν με θυμάσαι από την Πόλιγκραμ. Του λέω ο Μακεδόνας, ο άνθρωπος, δεν σε θυμάμαι, ρε φίλε. Τον είχαμε τον κόκκινο, εγώ ειδικά. Σε κάθε βήμα που κάναμε, φώναζα εγώ από πίσω. Δεν με θυμάσαι. Και να λέω ο κόκκινος, έκανε πούστικη προθέγγιση. Έκανε. Ναι, ρε Σύρο, ο άνθρωπος δεν σε θυμόταν. Περνάνε τα χρόνια και να δούμε. Τι έκανε τώρα, πρέπει και καλά σε θυμόταν. Θα σου πω κάτι, φίλε. Τον έβριζε από πάνω. Ο κόκκινος, φίλε, τους ανθρώπους. Ναι. Που συνεργαζόταν, δηλαδή το Μαζονάκι, ναι, είχε από παιδάκι. Ναι, βέβαια. Δεν είναι πλάκα. Με τι. Στο Μακεδονία Παλάσου είχε τα καλύτερα. Τι. Το αλλιώς, με την κάρτα του. Ο Κόκκινος ήταν ένα φοβερός εργάτης και αυτό του πήγαινε πολύ. Αυτή η δουλειά του πήγαινε πάρα πολύ. Ποια δουλειά του. Στην Πόλιγκραμ που ήταν. Ναι. Όλο τον Ταλαβέρι, τις δίσκους και όλα. Ναι. Και όλο αυτό ο Κόκκινος ήταν ιδανικός. Όπως και ιδανικός είναι και στο να πλα, κάνει. Στο μπλα μπλα, ναι, στο παραμύθι. Να κάνει του έτο μαζί σου. Έτσι, έτσι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Καλημέρα. Τι κάνετε. Ποιος είναι. Από το λέμε είδα. Παιδό. Μεσόβουνο. Καλημέρα παιδιά και σας ακούω. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε. Ωραία τα λέει ο κύριος Ραυτόπουλος, αλλά θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μήπως είναι φιλολυμπιακός τίποτα. Φιλολυμπιακός, όχι δεν είμαι, αλλά ούτε και εχθρός του Ολυμπιακού είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ομάδα. Είναι ο ισχυρός. Τότε είσαι εχθρός με άλλες ομάδες της Αθήνας. Είναι φιλοαλεφαντικός. Α, μάλιστα. Εχθρός με ποια ομάδα να είμαι, αν δεν είμαι εχθρός του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, εγώ δεν θα σου πω τίποτα, εσύ θα μου τα πεις. Θα είμαι εχθρός του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού να είσαι. Mm. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις άποψη για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ. Καταρχήν, ναι, η ΑΕΚ... Καταρχήν τα βρήκε ο Μελισανίδης με, τον, με, την, με το οργανωμένο κίνημα. Τον προσκυνήσαν οι original. Την πήρε τζάμπα την ομάδα ο Μελισανίδης. Το budget της ομάδος ήταν μικρότερο από τα κέρδη της ομάδος. Έκανε πανέξυπνη κίνηση. Έδωσε στον λαό όραμα χωρίς να δώσει φράγκο. Και την πήγε την ΑΕΚ εκεί που όφιλε να την πάει, στην αλφαδική κατηγορία. Χωρίς γήπεδο, χωρίς Αγία Σοφιά και με ένα υλικό το οποίο εγώ βλέπω ότι δεν θα κάνει φέτος πρωταθλητισμό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα χτυπηθεί η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Εγώ πιστεύω άλλα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι φέτος πρωταθλητισμό θα κάνει και η ΑΕΚ και ο Ηρακλής. Και να το θυμάσαι αυτό. Και αν βγει στην Ευρώπη η ΑΕΚ, αν βγει η ΑΕΚ στην Ευρώπη πρέπει να πληρώσει τα χρέη.
Άρα δεν έβγεις στην Ευρώπη. Άσε την Ευρώπη, δεν μιλάω για Ευρώπη, εγώ μιλάω για πρωταθλητισμό. Την Ευρώπη θα τη δούμε αργότερα. Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι ο Χοντρός, ναι, ο Χοντρός πηλάει τα νότα του λίγο. Όταν ακούει τη λέξη ΑΕΚ, κάτι παθαίνει. Και θα το δείτε στη συνέχεια αυτό, παιδιά. Αυτό είναι ευχής έργο να γίνει, φίλε. Γιατί αν κάποιος χτυπήσει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, είναι η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός και οι δύο μαζί. Το ΠΑΟΚ δεν τον βλέπουμε. Ή και ο Ηρακλής. Εντάξει. Δεν ξέρω. Το τελικό κυπέλλο τον είχε δει. Ποιο τελικό κυπέλλο? Το τελικό, όχι τελικό, είναι τελικό κυπέλλο. Τον είχε δει. Για ποιο μάτς μου λες? Μάτς, μάτς. Ναι. Το είχε δει το μάτς. Πώς δεν τα, και τα δύο. Ωραία, τα συμπεράσματά σου τα έχεις βγάλει, πιστεύω. Μα και τα είπα και τα έβγαλα, βέβαια. Όχι, ίσα ίσα έπαιτα καλύτερα λόγια. Αυτό θα βγει μπροστά. Θα βγει μπροστά στον Ολυμπιακό και θα με θυμηθήσουν. Θα τα πούμε στα διάμεσα του χειμώνα που θα είναι και το πρωτάθλημα και αυτά. Θα σου πάρω τηλέφωνο να τα πούμε πάλι. Τα λέμε, μα εγώ θέλω μια εκδυνατή, γιατί από τους άλλους δεν είδα χαΐρη. Και τον Παναθηναϊκό βλέπω πιο δυνατό φέτος. Για τον Ηρακλή κουβέντα πάλι, έτσι. Ο Ηρακλής θα σωθεί, ρε, άνετα. Τι θα κάνει? Άνετα. Άνετα. Ραπτόπουλε, μάθε ότι ο δικηγόρος της Βέρειας, Λίβας, είπε στην Έρα Σπορ ότι για την αθώωση της Βέρειας έπαιξε ρόλο η μη κατάθεση Καλαϊτζίδη στην Εφέσεων. Δεν ξέρω, ο Καλαϊτζίδης δεν πήγε στην Εφέσεων και από ό,τι διαβάσαμε δεν απέκλεινε της πορείας του από την πρώτη κατάθεση. Με 10 ευρώ, με 10 ήρα πόσα αυγά αγοράζω, λέει ένας φίλος. Και ο άλλος λέει, όταν ήρθε ο Κριστιάνο Μωράης στον ΠΑΟΚ και είδαμε βιντεάκι του, νομίζαμε ότι το πήραμε τον άλλο Κριστιάνο. Έλα εσύ, φίλε, στην αυτόνομη να πάρεις τα αυγά σου και... Και ένας ανώμαλος άκου τη γράφει. Ή έχει φάει τρελό κόλλημα με μια κοπέλα από τεφά, μετά από πολύ φτύσιμο που του έριξε, κατάφερε να τη ρίξει. Αλλά τώρα την έχει βαρεθεί. Και αυτή δεν λέει να ξεκολλήσει. Επίσης τώρα τελευταία βλέπω να ανεβάζει φώτο αυτή με μια φίλη της και άλλους δύο. Να πάρω το αμάξι να πάω από εκεί, λέει, να τα κάνω λίμπα. Ρε ηλίθιε. Δεν τη βαρέθηκες? Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Αυτός βλαμμένος. Όχι, ρε. Δεν έχει τι να κάνει τώρα και να μην πω τι κάνει. Είναι κάτω από τα, είναι κάτω από τα 25. Ακριβώς. Είναι κάτω από τα 25. Μπαλάντα ντε λα τρόμπα. Στις 8 το βράδυ ο Super 3 λέει είχε πανελλήνιο συνέδριο εκπροσώπων του. Πού πω, φίλε, να σου πω κάτι. Ακούνε οι Αριανοί Super 3, οι υπόλοιποι, και δεν συγκινούνται πια. Η τρίχα τους δεν σηκώνεται. Δεν νομίζω ότι έχετε πλέον στον υπόλοιπο λαό του Άρη κάποια. Αυτό που έχει αυτόνομη θύρα 10 σήμερα. Τώρα μετά από 10 χρόνια και αυτόνομη θύρα 10 μπορεί να έχει πέσει στα μάτια των Ηρακλειδών. Σήμερα όμως. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Πάντως ο Super 3 στα κάτω του. Ωραία. Το αλόγα είναι και αυτό παραλία, ρε φίλε. Μάνο, λέει 136. Το Ραγκάτσισε, λέει. Και τι να κάνω εγώ, ρε φίλε, ας το απαντήσει ο Ραγκάτσις. Προσοχή, καραδοκείο, περιπτερά, Ηρακλειδέα, λέει. Ναι. Λοιπόν. Ένα σε απειλεί ότι εκεί στην υποδρομία θα στην πέσει, να πούμε και τα λοιπά. Ναι. Ο 776. Ναι. Θα σε αλλάξει να κάνει σούπερ μάρκετ από εκείνο που πηγαίνει. Θα σε κάνει ντα. Έτσι λέει. Ναι. Δεν είναι ο συγχαρητισμό μου, φίλο μου. Φίλο είναι. Μάλιστα. Πολύ. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος, Παναθηναϊκός. Καλώς τον. Γεια σου, Αλέξανδρο. Καταρχάς, σε τρία θέματα μπαμ-μπαμ να τα πω λίγο. Για πάμε μπαμ-μπαμ. Λίγο, ναι. Για τον άλλο το παλικάρι που είπε για τον ΟΠΑΠ. Καταρχάς, 850 να κερδίσει έχει χώρο, άρα θα τα πάει κάτω από 800, τα παίρνει. Πώς είναι, 20% δεν είναι ο φόρος? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα, και κατά δεύτερον, κέρδη πάνω από 1000 ευρώ, πάει στα κεντρικά το ΟΠΑΠ, θα παίρνει μετρητά μέχρι και 5000 ευρώ. Οπότε δέστε εκεί να ενημερωθεί καλά λίγο. Αυτό έλεγα. Θα παίρνει δηλαδή... μετρητά από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, όχι από τράπεζα. Ναι. Μέχρι 4... Κέρδη πάνω από 5000 ευρώ, σε δίνει ο ΟΠΑΠ επιταγή τράπεζα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, λίγο να πω για το Παναθηναϊκό. Όλες οι κινήσεις του μου αρέσανε, οι μεταγραφές, εκτός το χαφ. Φιλανδό χαφ πήγανε με πήραν. Κεντρικό άξονα, ε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε να τον δεις, φίλε. Είναι γελίο τώρα. Περίμενε να τον δεις, φίλε. Δεν λέει τίποτα να κύριε Φιλανδός. Συμφωνώ να τον δούμε, αλλά δεν είναι και η καλύτερη σχολή. Δεν έχω να κλείνω την καλύτερη σχολή στα χαφ από τη Φιλανδία. Δηλαδή. Από τον Μπούρμπο θα ηρεμήσουμε, από τον Μπούρμπο. Ποιο Μπούρμπο, Τριανταφυλόπουλος, Μπούρμπος, όλοι αυτοί πρέπει να
φύγουν, γιατί δεν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, δεν έχει ένα φιλαδό τον Γκόλκα. Πώς? Ο φιλα... Μιλάω για χαφ, αδελφέ, μιλάω για χαφ. Μιλάω για αμυντικό χαφ. Ναι, λέω για φιλανδό. Εγώ λέω για παίκτη. Ναι, είχε φιλανδό ο οποίος του βγήκε εξτρέμ, πολύ ταχύς. Αυτό λέω. Πολύ ταχύς. Φίλε... Αυτό ήταν το προσόν του. Δεν είναι, μην το συγκρινώ, μιλάω για τα χαφ. Αυτός ο παίκτης που είχε, αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός, πήγε και έπαιξε στην Αϊτχόφεν μετά. Μην τρελαθούμε. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Ναι, απλά λέω να το δείτε πρώτα, γιατί τον Αλαφούζο εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα του τα λένε και καλά ο Αφραγκούζος και αυτά. Εγώ βλέπω ότι είναι νοικοκύρης και κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ποιος είναι ο Αφραγκούλης, ο Αλαφούζος, παιδιά, ψάξτε καλύτερα. Όχι, δεν το λέω εγώ, φίλε, δεν κατάλαβες. Οι αντίπαλοι σου το λένε αυτό. Ναι, αλλά, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά δεν το λέω εγώ, επαναλαμβάνω. Αλλά βλέπω ότι κάνει μια φοβερή δουλειά. Είναι νοικοκύρης. Φυσικά. Φυσικά και κάνει. Και όταν χρειάζεται και τη συμμαχία, την έχει δίπλα κτλ. Έτσι. Αυτό βλέπω είναι. Βλέπω να. Θα κάνω μια προβλέψη περίπου βαθμολογικού. Βλέπω τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να παλεύουν άνετα οι δύο τους, δηλαδή για το πρωτάθλημα. Σχετικά με τον τρίτο εννοώ, που θα διεκδικήσει, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Δεν βλέπω για κανένα λόγο τον ΠΑΟΚ μέσα στην τριάδα. Για κανένα λόγο. Βλέπω δύσκολη έδρα του Καφτατζόγλιο. Τον βλέπω δηλαδή τον Ηρακλή 5ο-6ο. Ανάλογα με τον Αστέρα δηλαδή. Πώς θα... Σωστά. Σωστά. Δηλαδή, ο οποίος ενισχύθηκε. Πολύ δύσκολη έδρα. Δηλαδή δεν βλέπω να περνάνε οι μεγάλες, οι τέσσερις μεγάλες, να το πω έτσι, από εκεί εύκολα. Εντάξει, ο Ηρακλής... Δηλαδή... θα φτύσει αίμα και αυτοί που θα τον παίξουν θα φτύσουν έτσι, και αυτοί αίμα. Έτσι. Τον βλέπω καταρχάς έχει συμμαζεμένη άμυνα και κάθε μια ποδοσφαιρική ομάδα, καλή ομάδα, χτίζεται από εκεί και το έχει το έδειξε και στη Βυθαντική. Αν πει δεν είναι οι ίδιες οι ομάδες, αλλά το απέδειξε στο κύπελο. Έτσι. Έχει καταπληκτικό προπονητή, νεαρούς ποδοσφαιριστές με δίψα. Έτσι, ακριβώς. Γιατί το ποδόσφαιρο και τα χρόνια που ζούμε εκεί οδηγούν. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Πόσες φορές έπαιξε τα δύο τελευταία χρόνια με τον ΠΑΟΚ, φίλε? Ποιος? Εγώ, ο Παναθηναϊκός. Ξέρω, καμιά δεκαριά έπαιξες. Πόσες φορές τον νίκησα? Τις 9. Με παθητικό γκολ. Δεν θυμάμαι. Και αυτοί έχουν αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, να τρελαίνεσαι. Μεγάλο, έτσι. Και ο οποίος, ο ΠΑΟΚ, με δηλώνει εμένα ότι τι να σε κάνω εσένα, δεν ασχολούμαι με σένα, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, σε μια ομάδα, σε ένα πρωτάθλημα πρωταθλητισμού, ο τρίτος ή ο τέταρτος που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, ο τέταρτος θα κυνηγήσει να φτάσει πρώτα τον τρίτο. Μετά τον τρίτο τον δεύτερο. Φίλε, πού είσαι? Μετά τον δεύτερο τον πρώτο. Φίλε, πού είσαι, πού ακούγεσαι, πού? Ανεβαίνω Τσάντη, Ραζοβουλέ. Αυτό που ακούγεται τι είναι? Φορτηγό, ρε μα. Και έχεις ανοιχτό το ράδιο, ρε Ταγάρη? Όχι ρε, κλειστό το έχω, απλά κάνει φασαρία, δεν είναι και αυτά καλά. Ας τον άνθρωπο ρε αγόρι μου, δύσκολη δουλειά κάνει, λοιπόν, ας τον... καλό και, ταξίδι. Και κάνεις τελευταίο ρε, αυτό που λέει. Λέγε ρε. Πού έχει τσάντε ρε φίλε να ρίχνει κυβέρνηση αντιπολιτεύσης, πες μου λίγο. Γεια χαρά φίλε. Ρε αυτό που λέει, μην ασχολείσαι με τον Πάγκο, λέει Μαριανίζει, λέει ο Ερακλής, 2-7-2-11. Ο ένας είναι από Βέρα και κάνει διαφήμιση για κάποιον παίκτη που λέγεται Ζούρκος και παίζει στον Εγκυνιακό. Ο άλλος σας λέει αόρατους, που ούτε στο Pro Evolution δεν είστε. Τι είναι αυτός, τι ομάδα είναι αυτός? Πάω και και ο άλλος λέει να συγκρίνει τον Εσχέν 32 ετών με πορεία σε ομαδάρης με τον Λαζάρ 34 με πορεία στο Αγρίνιο. Ο Σωτήρης από την Ξάνθη. Πορεία στο Αγρίνιο, είχε φίλε, ναι. Εθνική, ο αρχηγός της Εθνικής Ρουμανίας. Άντε ρε φίλε, και ο 108, τι στα μπούτια σου να κάνεις σου λίθρα. Και ο 108 σε λέει ότι με τον παίχτη που έδιωξα πριν 3 χρόνια να κάνεις ομάδα, πάρε και τον Ιμανή στον ΠΑΟΚ. Το παίχτη αυτό που, επειδή τους έχεις διώξει όλους, λες εσύ και λένε βέβαια και οι ρεπόρτες σου, να ξέρεις φίλε ότι οι παίκτες φεύγουν όλοι και κάνουν το σταυρό τους μόλις φεύγουν από εκεί. Για να ξέρεις. Επόμενος κύριος. Καλημέρα σε πιο ερωτική πόλη. Στο πιο ερωτικό δίδυμο. Βέβαια. Τα μεσονύκτια ζώνη της ερωτικής πόλης με τον πιο ερωτικό ηχολήπτη. Δηλαδή. Καλημέρα στο Πασαλιμάνι. Καλημέρα στην Καστέλα. Καλημέρα.
Θα τα παλαιομισοφόρια της Καστέλας που εμείς το έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι με τον αιώνιο έφηβο στο στήθος. Καλώς ήρθε και ο προπονητής. Έμαθα ότι πήγες και πήρες τον προπονητή μαζί με τον κύριο Σάβα. Εντάξει, μην τα λες όλα, σε παρακαλώ. Μην πεις και για την κρυφή συνάντηση που κατέβηκε σε κόγκνητο το τελευταίο Σαββατοκύριακο και πήγαμε και φάγαμε στη γνωστή ταβέρνα εκεί στην Κατσαρόλα. Τι Κατσαρόλα, ρε φίλε. Στην Κατσαρόλα πάει ο Μπούζος, ρε φίλε. Εντάξει. Εμείς στο Δουράπε πάμε. Τι θα γίνει, θα βάλετε πλάτη, ρε. Θα βάλετε πλάτη να ανέβει ο Άρης, ρε, Β' Εθνική, να πούμε. Θα βάλετε πλάτη εσείς κάτω. Γιατί να μην βάλουμε, κύριε Ραπτόπουλε, συνηθισμένα αυτά τα παλικάρια. Δύο χρόνια το φιλίσανε το δαχτυλίδι του Γενναιόδωρου. Δηλαδή πόσο γενναιόδωρος και μεγαλόκαρδος μπορεί να είναι ένας έψωμος κύριος. Εντάξει τότε, δηλαδή, με το, εντάξει, τότε το 2013 λέτε, εντάξει. Εθνικού αρχηγό τους έστειλε. 3-4 ποδοσφαιριστάς τους έστειλε. Το κουμπάρο του τάδε τους έστειλε για προπονητή. Αλήθεια, δεν μάθαμε τι έγινε σε εκείνο το μάτσο όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιο? Το 1-3 στο 85 Λεβαδιακός. Α, που έγινε 4-3, ναι, ναι. Εκείνο τότε είχε φύγει. Δεν μου λέτε, τι είπατε πριν, αναφέρατε ένα όνομα, κύριε Μάνο, άκουσα καλά, το όνομα του δικηγόρου της Βέρειας, λέει, Λίβας. Τι μου δίνεις για αυτό το όνομα, δεν το ανέφερα εγώ. Συγγνώμη, δεν το ανέφερα. Μήνυμα, εγώ. Μήνυμα ήταν, κύριε. Μήνυμα ήταν που διάβασε ο κύριος Ραπτόπουλος. Συγγνώμη, αχ, συγγνώμη, το πρώτο. Λίβας, ξέρετε ποιος είναι ο περιβόητος και ο γνωστότατος, κατά τα άλλα, συμπαθέστατος κύριος Λίβας. Του Ολυμπιακού. Ήταν από την εποχή του μεγάλου σέντραφουρ του Θωμά που είχαμε, ξέρετε. Ναι, ο Αργύρης. Κύριος Λίβας, το εργάλειο και ο Ολυμπιακός να κερδίζει. Καλά, βέβαια. Να περνάμε όλοι καλά. Και φίλος ήταν του κύριου Αρβανίκη, ήταν και κύριος Λίβας. Και δικηγόρος της Καλονής, της ΑΕ Καλονής. Ναι, βέβαια. Ξέρετε τι θα συμβεί σήμερα το βράδυ, κύριοι μου. Για πέτε μου. Δεν θα πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή, μάλλον ο γνωστός οπαδός του Βλαχομπόχου, όπως τον ονόμασε ο κύριος Μάνος. Ναι. Γιατί έχει τον περιμένω πώς και πώς. Έναν τον είπε για βράκι προπονητή και από τότε το παλικάρι δεν ξέρουμε ποια ομάδα προπονεί. Ναι, το πώς δεν ξέρετε. Ο Βλαχομπόχου δεν θα πάρει τηλέφωνο, πιστεύω. Πώς δεν ξέρετε. Δεν βλέπω να παίρνει τηλέφωνο και ο γνωστός ο οπαδός, ο κύριος ο Μάκης ο Φούρναρης. Αλήθεια, γιατί. Και ποιος άλλος μπορεί να με ενδέχεται να μην πάρει, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιος καλέ. Ο συνεργάτης της Δευτέρας, κύριε Ραπτόπουλε, ο κύριος Ζόρδαν. Α, βέβαια, βέβαια. Ναι. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, κύριε Μάνο μου, τι έχετε να πείτε σήμερα για αυτό το φιλικό το μάτς, δηλαδή που διεξήχθη υπό καταρακτώδη βροχή στο επί Ολλανδικού εδάφους. Ξέρετε, κοιτάξτε να αλλά κύριε Μάνο, εσείς έχετε πάει σε τέτοιο ξενοδοχείο με την ομάδα της καρδιάς σας σε χρυσή τουλίπα. Έχετε μείνει, έχετε κάνει προετοιμασία σε τέτοια γήπεδα. Εγώ, φιλαράκι μου, προτιμώ το ξενοδοχείο που θα πάει η ομάδα μου. Έχετε καρπενήσει τώρα στο Βελούχι επάνω από την εποχή του Αθανάσιου Κλάρα τώρα. Εδώ μιλάμε σαν να λέμε Hotel Marina. Hotel Marina. Γιατί, κύριε Ραπτοπούλη μου, τι νομίζετε, είναι στην Ολλανδία, έχετε πάει? Εγώ δεν έχω πάει. Όταν ήμουν 15 χρονών είχα πάει στο Hotel Bristol με το φίλο μου τον Ντόμπερμαν. Στο Μαρίνα δεν είναι. Πόσο τελικά τι έγινε αυτό το φιλικό, τι έγινε, κύριε Ραπτόπουλε, σήμερα? Μπόχουν δεν δίνανε, ρε φίλε, δεν μπορούν. Κοίταξε να δεις. Αυτοί δοκιμάσαν το 3-5-2. Όχι, το δοκιμάσαν. Το οποίο εγώ 10 χρόνια μετά. Έχω κάνει διατριβή εγώ στο 3-5-2. Σαν ρεπόρτερ. Με φτερά τέτοια. Με το Ράτς 35 χρονών που στο πρώτο δίμηνο σε 4-3-3, δηλαδή με παίχτη μπροστά του στη γραμμή. Ταύτισε. Ναι. Φίλε, το 3-5-2 με το Ράτς δεν παίζεται. Και θα βάλουν, λέει, τον Κοροβέση απάνω κάτω. Γελάνε και οι πέτρες. Και ο Σκόνδρας με τον Κίτσιου δεξιά δεν μπορούνε. Ναι. Αυτοί θέλουνε μεταγραφές να μετατρέψουν το Ράτς σε τρίτο στόπερ σαν το Σελίνι. Φελίνι, πώς το λένε. Θέλουνε δουλειά. Κάθε μέρα είναι ίδια κασέτα. Δεν λέω για τον κύριο Ραπτόπουλο. Αυτό γιατί το πράγμα. Γιατί για μεταγραφές, κύριε Μάνο. Ορίστε. Και κύριε Ραπτόπουλε μου, αφού κάναν τα παιδιά, ανεβάσαν τον μπάτζετ στα 45 εκατομμύρια. Ποια μπάτζετ ανεβάσανε? Μεγαλύτερη δικαιολογία είναι αυτό που έγινε με τις τράπεζες
Και ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές και θα είναι όλοι καλυμμένοι. Και ο Άρνεσε καλυμμένος. Και ο ΠΑΟΚ καλυμμένος. Και θα μείνει με τα παλτά. Και θα πάει 3-5-2. 3-5-2 πρέπει να πάρει δύο παιχταράδες. Στην Βασίλη Μπορμπόκη. Ανέβα, κατέβα. Άστα, εγώ, εγώ απαιτώ από τον κύριο Ραπτόπουλο τώρα. Απαιτώ από τον κύριο Ραπτόπουλο τώρα να πει ποια ομάδα ή ποιες ομάδες, αν γνωρίζει, παίζει αυτό το σύστημα. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όχι, εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο. Ποια το παίζουνε, μεγάλη αλλά με back half, ομάδα back half, έπαιζε το 3-5-2 στη δεκαετία του 80. Το γυρίζουνε, θέλεις να πεις. Όχι, το παίζουνε. Πολλές το παίζουνε. Δεν παίζουνε συνέχεια το 3-5-2. Όχι, το παίζουνε. Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. Σου λέω. Ναι. Αυτά δεν γίνονται. Ποια ομάδα, εθνική ομάδα, κύριε Ραπτόπουλο, στη δεκαετία του 80 πρωτοέπαιξε αυτό το σύστημα. Ποια. Ποια εθνική ομάδα χώρα. Στη δεκαετία του 80 έπαιξε το 3-5-2. Η Ιταλία. Όχι βρε παραθεμάζει. Όχι βρε παραθεμάζει. Η Γαλλία του Πλατινί. Λαριώζει ρε Ζημακό την Κανά βρε. Εντάξει βρε την Κανά. Άντε την Κανά και εσύ. Αχ βρε την Κανά. Ποτέ η Γαλλία δεν μεγάλος πάω. Δηλαδή αυτός ο προπονητής δεν έχει μοιηθεί αυτό το σύστημα, κύριε Ραπτόπουλε, από την εποχή του Αντσελότη. Τι φάγατε κύριε, μήπως σας πήραξε το φαγητό. Γιούβε με Αλεσάνδρο Ντελπιέρο, ε. Λοιπόν, άστε το παραμύθι και πες μου. Ποιο παραμύθι, κύριε Ραπτόπουλε? Πες μου. Πες μου. Θα τους λες, δεν θα πες μου, γιατί τίθεται νέο δίλημα. Υπάρχει από την πλευρά Καλαϊτζίδη η πληροφορία. Ότι άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Η ομάδα της καρδιάς σας. Άκουμε λίγο. Υπάρχει από την πλευρά Καλαϊτζίδη, Κάλλας, η ιστορία. Λέτε για αυτόν τον μεγάλο προπονητή που έχει αλλάξει στα 20 χρόνια, έχει αλλάξει 35 ομάδες. Άκουσε με. Μπορεί να αλλάξει. Ναι, μπορεί να ανέβει ο Άρης Β' Εθνική απροσκύνητος. Για το πάνε προσκυνημένο. Γιατί να μην προσκυνήσει, κύριε Ραπτόπουλε. Δηλαδή υπάρχουν τα εχέγγυα, λέει η πλευρά του Κάλλας, ότι ο Άρης θα ανέβει Β' Εθνική χωρίς προσκύνημα. Δεν μου λέτε με αυτούς τους Γερμανούς, τις ομάδες της καρδιάς τους, πού βρίσκονται τελικά αυτοί? Αυτό τώρα όλο το σαράκι, όλο αυτό που γίνεται είναι κακό, ρε παιδιά. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά επειδή τα έχω ζήσει, τα έχω περάσει. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, να πούμε. Γιατί δεν είναι καλό, ρε φίλε. Στην πόλη σας, κύριε Μάνο. Τι εννοείτε, ότι? Να είναι οστιοφκάμπες κάποιοι, να φυλάνε δαχτυλίδια. Γιατί, δηλαδή, ο κύριος Νίκος, ο αξιοσέβαστος, ο παντός της θύρας 4 του ΠΑΟΚ, δηλαδή, αυτός που πήγε με το πανό τότε, δηλαδή, δεν τα λέει τόσο καιρό. Τι λέει, κύριε Ραπτόπουλε μου, ποιος εσύ έχει τις μετοχές, Κωστάκη μου, στο σιρτάρι? Έλα. Φύγε! Τι έλα! Φύγε! Άντε γεια! Γαλλία 3-5-2 δεν έχει παίξει. Αυτό το λένε και. Δεν θυμάμαι, δεκαετία 80 η Γαλλία. Το λένε και τρελό, ρε φίλε. Τι 3-5-2. Ο Δανιήλ το έπαιζε στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ο Παναθηναϊκός. Καλός προπονητής, ο Δανιήλ. Τι καλός προπονητής. Καλός προπονητής. Άσε με, ρε, καλός προπονητής. Αυτό που λέει τώρα. Καλός, σε παρακαλώ τώρα. Γιατί ρε, τον είχε στον Ηρακλή και δεν. Σε παρακαλώ. Εγώ τι να τον έχω στον Ηρακλή, είσαι τρελός, ρε. Ποιος Δανιήλ τώρα, ρε φίλε, τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Καλός προπονητής τώρα. Καλός προπονητής. Έλα ρε φίλε, πάμε παρακάτω να πούμε. Λοιπόν, 14 του μήνα κλήρωση του πρωταθλήματος. Κάτσε να δούμε, θα αρχίσουν αυτά εδώ. Δεν ξέρω. Δεν μου λέτε ρε εσείς. Με τα αντιξάν του Αρβανιτή, τι είχε γίνει, ξέρεις τι είχε γίνει. Τρελός, ρε, πού να ξέρω. Δεν ξέρεις. Και τα Ριέλ. Ρε τους σουπεράδες. Δεν παίρνω, ρε, πρέπει να πάρουν απόφαση τώρα οι σουπεράδες. Κάνουνε λέει και ο ΑΣ. 10 του μηνός τελειώνει. Μάλιστα. Εγώ ανέβαινα, αν μου έλεγε ο Κάλλας ανεβαίνω Β' Εθνική χωρίς προσκύνημα, θα έπαιρνα τον Κάλλας. Θα έμενα με τον Κάλλας. Τώρα με τους άλλους αν μπλέξεις. Καλημέρα, ναι. Γεια σας, κύριε. Νάτος. Γεια σας. Νάτος. Καλημέρα. Γεια σου κύριε Μάνο, γεια σου Κωστή. Όσοι είστε στις γραμμές, μιλάτε. Οι υπόλοιποι μην καλείτε. Πες μου, κύριε Κώστα. Λοιπόν, έκανε ένα λάθος. Πάμε να παίξουν τον Άρη με αυτόν τον αποτυχημένο πρόεδρο του Πιερικού. Αγώθηκες με τον Άρη, θα με να παίξουμε για τον Άρη. Αυτό το περίεργο. Ναι. Είναι δικηγόρος αυτός και είναι, μέσα, πάει, να είναι, δικηγόρος, είναι μέσα σε πολλά κόλπα. Είναι κολπαδόρος. Άκουσε με τώρα. Αν θα προωθούμε κάτι ήδη, αν θα σου... Ξέρω μόνο τι είναι, ξέρω. Θα σου πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, έκανε ένα λάθος ο κύριος από την Καστέλα, 4-4-2 έπαιζε η Γαλλία. Ναι, βέβαια. Η Γαλλία στην Ζωνάρα έπαιζε. Με Ντεσάμπ, Ζηρέ, στην Κανάκη, Πλατινή, στο κέντρο. Λοιπόν, ο Μανολάς διεκδικείται από...
από Arsenal και από Tottenham. Είναι μεγάλος φελός ο Βέγκερ. Θα πάει να πάρει το Μανόλα, πρέπει να είναι μεγάλος φελός. Από Arsenal και πολύ από φελός πρέπει να είναι ο Βέγκερ. Πρέπει να το χτύψει Αλσχάιμερ. Πρέπει να το χτύψει Αλσχάιμερ, δεν εξηγείται αλλιώς. Διεκδικείται από Arsenal και από Tottenham. Ο Ολυμπιακός πήρε και τον Γούτα της Ξάνθης. Ευτυχώς ο Γούτας δεν έκανε τη βλακία που έκανε ο Κατσικάς να πάει να παίξει, να πούμε, στην Ολλανδία, που οι γραμμές εκεί μία με την άλλη είχε 60 μέτρα και οι παίκτες ανεβαίνουν ψηλά και θέλει ταχύτητα να γυρίσεις πίσω. Είναι και οι δύο πιο αργοί και από τα φορτηγά και είναι τα Volvo που είχαν δεκαετία του 70 οι φορτηγαζίδες τότε που πατούσαν το συμπλέκτη 7 φορές για να αλλάξουν ταχύτητα. Ευτυχώς ψηλά είναι καλός ο Γούτας. Χαμηλά στο πέλαγος είναι πιο αργός και από το Volvo Amazon που οδηγούσε, να πούμε, ο Καζάκος. Ρε φίλε, ο Γούτας. Δεν υπάρχει Γούτας χαμηλά, ρε φίλε. Χαμηλά δεν υπάρχει Γούτας. Κοίταξε, ο Γιαννούλης στον Ατρόμητο ήταν από τα πρώτα νούμερα και στον ΠΑΟΚ εξαφανίστηκε. Ο Γιαννούλης εδώ από τα δικά μας τα μέρη, ο Μπακχάπ του Ατρόμητου. Πήγε στον Ολυμπιακό και εξαφανίστηκε. Είναι γεγονός πάντως και πιστεύω αναμφισβήτητα ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί με outsider για την πρώτη θέση διεκδικητή τον Παναθηναϊκό. Όλοι οι άλλοι, αν και η καλύτερη θέση που μπορεί να καταλάβει είναι η τρίτη. Η τρίτη. Στην καλύτερη περίπτωση. Τρίτη με έκτη. Ναι. Ακριβώς. Το ταβάνι της για φέτος είναι η τρίτη θέση. Η τρίτη θέση, ναι. Απεράζει τον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έμεινε με τα παλτά. Με τα παλτά έμεινε ο ΠΑΟΚ. Τώρα άμα κάνει 10 μεταγραφές παιχταράδων, εγώ λέω για σήμερα, 7-8 του μηνός, 9, με τα παλτά έμεινε ο ΠΑΟΚ. Με τα παλτά. Πάμε παρακάτω. Τώρα για τον Ηρακλή, θα τον δούμε. Υπάρχει διαφορά μεγάλη μεταξύ Β' και Α' εθνικής. Δεν νομίζω, κύριε Κώστα. Δεν νομίζω. Θα το δούμε λοιπόν, όπως λέτε και εσείς. Κοίταξε, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Παρακαλώ. Ότι τη δεκαετία του 80 που είχε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ποιος? Ο Ηρακλής. Την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών που την είχε. Με Χατζηπαναγή, Κοφίδιο, Παπαϊάνου και Καραΐσκο. Χατζηπαναγή, Καραΐσκο. Γιατί να ήταν τότε η καλύτερη ομάδα των εποχών και να μην ήταν όταν ήταν με Σέμπουε, Χάγκαν. Τι μου λες τώρα? Εγώ σας λέω. Μα τι μου λες τώρα? Εγώ σας λέω. Με προπονητή. Μισό λεπτό. Για Παπαγιάννου, Ελευθερίου, Καραΐσκο, Κοφίνη. Τώρα και μου λες του Σέμπουε και του Χάγκαν και του Μάμπαμ τώρα. Υπάρχει σύγκριση. James Deba, στο Χαφ, Στολτίδη, Χάγκαν, Σέμπουε. Εσύ τι λες, Κωστή, ποια είναι η γνώμη? Ποιο ομάδα είναι αυτή που λέει ο Μάνος? Ο άλλος ήταν ο Χατζηπαναγής και οι άλλοι. Και εκείνο ήταν το τραγικό της υπόθεσης, ότι καμιά από αυτές τις ομάδες δεν πήρε τίτλο. Ούτε εκεί πέρα. Όταν λες οι άλλοι, δηλαδή, οι άλλοι ήταν τυχαίοι. Και οι άλλοι και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, σας είπα, εκείνη η ομάδα. Εκείνη η ομάδα κατόρθωσε να δει τρίτη. Άκου. Εκείνη η ομάδα που λέει ο Μάνος, με ένα προπονηταρά Ευρωπαίο και με λίγο. Ξέρω εγώ, παρασκήνιο να το έχει εκείνη, θα έπρεπε πρωτάθλημα. Ερχόταν 6η και 7η. Α, ναι. Αυτό που λέμε για τον Ηρακλή είναι ότι κατόρθωνε με αυτή την ομάδα να μην παίρνει τίτλους. Ερχόταν 6η και 7η. Ενώ με αυτή την ομάδα που σου λέω εγώ, ήρθε τρίτος. Ήρθε τρίτος τώρα. Εκεί την ομάδα έπρεπε να παίρνει 3 κύπελα στην καθισιά του. Και 3 πρωταθλήματα. Και έπρεπε να πάρει και πρωτάθλημα. Εντάξει, συμφωνούμε. Τι να κάνουμε, δεν είχε πρόεδρο να κλείσει. Όσον αφορά Κωστή, για αυτά τα μπακ που είπες. Ναι. Συμφωνώ απολύτως, διότι για παράδειγμα από εκεί ήθελες έναν Παπακούλα ή ένα Γεωργάτο να έχεις έναν Κατσάπι και από εδώ μεριά έναν Αποστολάκι, ένα Σεϊκαρί. Για να σου κάνω αυτή τη δουλειά που θέλει. Ένα Μπορμπόκι, βέβαια. Συμφωνούμε απόλυτα, βέβαια. Για να στηρίξει το σύστημα. Ναι. Δεν μου λες. Το Grexit εξαφανίστηκε.
Φίλε, δυστυχώς όχι ακόμα, κύριε Κώστα, και ας μην το συζητάμε. Φίλε, με δεξιά κυβέρνηση δεν απερδούσε το τρίτο μνημόνιο. Όλο το παραμύθι ήταν αυτό, δεν άνοιξε μύτη και στο τέλος θα πανηγυρίζουν οι μαλάκες οι Έλληνες ότι, ότι σωθήκαν κιόλα. Άστα τώρα. Έλα τώρα στην πολιτική τώρα. Για εντάξει, ναι. Πάμε εγώ, ναι. Εγώ πάντως εξακολουθώ να ανησυχώ. Να ανησυχείς. Έκλεισες. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Να ανησυχείς για αυτούς που έρθουν. Ναι. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα. Μα εδώ να θα κάνω. Ναι. Πόσα χρόνια έχει να κερδίσει ο Ηρακλής στον ΠΑΟΚ? Πόσα χρόνια έχει να κερδίσει ο Ηρακλής στον ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή για να τον κερδίσει 14. Όχι, έκανα ερώτηση. Ο Ηρακλής θα κερδίσει στον ΠΑΟΚ τελευταία φορά ήταν πότε? Ρε φίλε, πάλι εσύ είσαι. Ποιος? Άντε πάλι. Πάλι τα ίδια. Ποιος? Ωραία, απάντησε του ρε Κωστά. Έλα. Τι θέλεις ρε φίλε? Έκανα μια ερώτηση. Ναι. Τελευταία φορά να κερδίσω Ηρακλή. Ωραία. Πότε. Πήγαινε σε ένα internet καφέ, μπες μέσα και πάτα και βδες. Όχι, κάνω ερώτηση εσένα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ρε φίλε. Δεν ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Δεν απαντώ. Θα βάζεις και στοιχήματα. Ορίστε. Άκουσα ότι θα τερματίσει ο Ηρακλής παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Για φέτος, ναι. Καλά έκανες και τ' άκουσες. Ναι. Σε ποια κατηγορία παίζει ο Ηρακλής? Ο Ηρακλής? Ναι. Στην Premier League. Premier League, γιατί αυτός ο Ηρακλής που ανέβηκε δεν είναι Ηρακλής, είναι Ποντιακός Κατερίνης. Άντε ρε φίλε, άντε ρε καληνύχτα, πήγαινε πέσε για ύπνο ρε φίλε να πούμε. Ξέρεις και μου θυμίζει. Έχεις δει μια ταινία με τον Βουτσά που είχε βάλει την περούκα με την ώρα Βαλσάμι? Και είναι ο Αντώνης Παπαδόπουλος, πελάτης, πελάτης, και μπαίνει μέσα, και μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα σε εκεί που δουλεύει ο Βουτσάς. Μπορώ να αγοράσω μαγαζί με ηλεκτρικά, λέει, είστε. Λέει, ναι ρε, καραμούζα, λέει, μαγαζί με ηλεκτρικά. Δηλαδή, άμα σε φέρω, του λέει, μια κιθάρα, μπορείς να μου την κάνεις, λέει, ηλεκτρική. Ας το διάλο, του λέει, μαλάκα, πια το Βουτσάς. Ναι, περίπτωση είναι. Έτσι, παρακαλώ. Το διορθώνει έτσι σωστά, λέει ο 910. Το, με 3-5-2 το πήρε η Ιταλία το 82, ρε. Και εγώ τι είπα. Με σειρά Τζεντίλε. Εγώ τι είπα, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, παιδιά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλημέρα. Όπως θα λέγει και ο Τζόρνταν, 25 λεπτά περιμένω. 20. Λοιπόν, πώς τον κατάντησαν έτσι στον ΠΑΟΚ μας? Πω. Δηλαδή, για τον Τζόρνταν λες? Για μένα λέω. Όχι, όχι, δεν λέει για τον Τζόρνταν. Λέω 20 λεπτά. Για την ομάδα μας. Πώς κατάντησαν την ομάδα σας, ποιοι? Πώς κατάντησαν την ομάδα μας? Ποιοι? Αυτοί που κάνουν τις επιλογές των παιχτών. Ξέρω εγώ, αυτοί που κάνουν σχεδιασμό. Ο Μαντούρο δηλώσεις και βασικό σήμερα με τους βασικούς και έξω κάτσε. Ξέρεις τι τους λέω, κάτσε. Καλά. Ας εσείς θα βγάλετε λεφτά από μένα. Εγώ θα φύγω να παίξω μπάλα. Θα φύγω. Ε, τι γέλιο, ρε. Θα φύγω να παίξω μπάλα και θα βγάλετε και φράγκο, ρε, τα γάρια, τους λέω, κάτσε, μην κάνετε εμένα πλακίτσες. Παλιό τα γάρια, να πούμε, τους λέει. Το δεύτερο γύρο πέρυσι και τους βρίζαν όλο το γήπεδο και έλεγαν να φύγουν όλοι, να φύγουν όλοι, δεν έφυγε ούτε ένας. Και ξεκινάμε πάλι με τους ίδιους και έχεις το, να μην πω ονόματα τώρα, τους δημοσιογράφους να λέει αισιοδοξία, ξαναγεννημένο. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε, σε παραδέχομαι, μπράβο. Είσαι ο πρώτος που ακούω τόσα χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, να λες μια μεγάλη αλήθεια, ρε φίλε. Αυτή η προπαγάνδα, ρε φίλε. Μάνο, έχω κουραστεί, το έχω πει σε πολλούς φίλους μου παοξίδες που μου λένε υπομονή, υπομονή. Ρε παιδιά, υπομονή, δεν παίρνουμε τίτλους καθόλου. Τι τίτλους, ρε φίλε, εδώ το Μαντούρος το παρουσιάσανε ως νέα μεταγραφή. Μονομπόα. Μόνο για Σούπερμαν δεν τον κάνανε. Γιατί Πέλκας λέει και Λούκας. Δύο νέες μεταγραφές. Ο Λούκας με το ένα πόδι είναι να φύγει. Ο Πέλκας μετά τα Χριστούγεννα δεν τον θυμάται κανένας. Δηλαδή αυτό θέλει το βασικό μας δεκάρι, ο Πέλκας. Και πού θα πάει αυτός ο Πάγκο? Να έρθει ένατος με Κοροβές και Χαρίση. Με ποιος θα παίξουν? Με τον όμως, φίλε, θα σου πω κάτι. Κουλούρι. Ο Χαρίσης είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Και στόπερ μπορεί να παίξει. Έχει στοιχεία, έχει δίκιο. Μπορεί να παίξει και στόπερ, αν παίξετε με τρία center back. Μπορεί να βάλεις τον Ράτς, γιατί να μην παίρνει μεγάλες διαδρομές, τρίτο αριστερό στόπερ, το Βιτόρ στο κέντρο και το Χαρίσι τρίτο στόπερ. Να κάνεις τριάδα τέτοια. Να του αλλάξεις τη θέση όπως άλλαξε ο Γκμοκ,
το Μαυρίδι και του σώσε την καριέρα. Ο σπουδαίο Μποχ για μένα. Ο Γιάτσεκ Μποχ. Και αλλά πρέπει να πάρει, φίλε, στα πλευρά παίκτη. Κοιμάται όρθιο ο Άρνεσεν. Πε το να κοιμάται όρθιο. Ψάχνει να βρει χαφ ενώ έχει τον Κάτσε. Άντε τον Τσιόλι τον Αργό. Να βάλει τον Ομπόα εκεί πέρα, του βγάλει, του τραβήξει ένα βρωμόξυλο κάθε πέμπτη. Έχει καφάκια εκεί πέρα. Και τραπάτε, πάρε και ένα χαφ. Τι θέλει τώρα. 4-5 θέλει ο Πάοκ. Δεξί μπακ χαφ, αριστερό μπακ χαφ. Ένα χαφ στο κέντρο και ένα φορ 4. Πάρτε του 20 εκατομμύρια, μα είπατε. Για να έρθει τρίτο ή τέταρτο όλα αυτά που λε. Για. Άμα πάρει μπακ χαφ. Τρίτο ή τέταρτο. Για να γίνει τρίτο ή τέταρτο. Εντάξει. Γιατί έτσι όπως είναι το Ρώσια, να παλέψεις να βγεις πεντάδα, έτσι. Να παλέψεις να βγεις πεντάδα. Αυτή τη στιγμή που έτσι, μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιος είναι. Όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς αυτούς που λες, δεν είναι για να χτυπήσεις την πεντάδα. Μπορεί και να μην πει. Με τραυματία του σέντερφορ του, βέβαια. Άρα λοιπόν. Και το επικίνδυνο 3-5-2. Το επικίνδυνο. Ναι. Ένας κοινός παρονομαστής των 4 χρόνων, που είναι η νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, τότε που δεν μας άρεσε η ομάδα που ήταν ο Κοντρέρας, ο Γκαρσία και ο Βιερίνη και ο Βιτόλο, δεν είναι καλή ομάδα. Και ο Μουσλίμοβιτς. Μουσλίμοβιτς ήρθε ένας μεγαλοεπενδυτής και είπε θα αρχίσουμε μια νέα εποχή. Άστα ρε, αυτά τα λέει και η πολιτική. Τρόπαια, θα βάλουμε τα τρόπαια, ανοίγω μια βιβλιοθήκη. Ναι, άστα, πάμε επόμενη γραμμή, τα είπαμε. Φιλιά. Επόμενος κύριος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Πάρ' το πιο γρήγορα. Προσπαθούμε. Καλά. Λαπτόπουλο, εκεί πράγματα θέλω να πω. Να πεις ότι γουστάρεις. Από Κοζάνη παίρνω σχετικά με το Brexit και με όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες. Ναι. Λυπάμαι πολύ που είμαι Έλληνας. Τώρα λυπάσαι που είσαι Έλληνας. Όχι, φίλε. Εγώ και ακούω να πανηγυρίζουν. Ακούω να πανηγυρίζουν. Ναι. Επειδή μας έστειλε ευχαριστήρια επιστολή ο... Τι μας έστειλε εκεί, συγχαρητήρια ο Φιντέλ Κάστρο. Ναι, επαναστάτης. Ο επαναστάτης που ακόμα κυκλοφορούν με κάρο. Και η διαφθορά είναι στο μέγιστο σε εκείνη τη χώρα. Με κάρο. Και δεύτερον, κάτι ακόμα. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο Βαρουφάκης Πετρίτη ανοίγουν οι τράπεζες. Την Τρίτη παρετήθηκε. Και με 5 μήνες στην εξουσία ως υπουργός οικονομικών θα κάνει διαλέξεις του Χάρβαρντ και στα άλλα Αμερικάνικα πανεπιστήμια και θα παίρνει 500 χιλιάρικα. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου, μου επιτρέπεις? Παρακαλώ. 40 χρόνια όλοι οι προηγούμενοι τι κάνανε, ρε φίλε? Φίλε, εγώ δεν είμαι έναντι της κυβέρνησης. 23 χρόνια. Όχι, ούτε εγώ είμαι υπέρ της κυβέρνησης. Εγώ μα λέω. Να δούμε μια καλύτερη, ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, ρε φίλε, και εγώ μαζί σου είμαι. Όλοι είμαστε αγανακτισμένοι για αυτό το λόγο. Διότι όλοι οι πολιτικοί λοιπόν δεν κάναν τίποτα για τον τόπο. Κάνανε. Και τώρα αυτοί που θέλουν να κάνουν όμως, φίλε, βλέπω ότι δεν έχει αντίκτυπο σε αυτούς τους Ευρωπαίους όμως. Ας δούμε, ρε φίλε. Ας δούμε, μήπως δούμε. Μακάρι. Μήπως και δούμε κάτι. Μήπως. Μήπως για τις γενιές. Νέο παιδί ακούγεσαι, δεν ξέρω. Για τα παιδιά τα νέα. 23 χρονών είμαι. Ναι, είσαι νέο παιδί. Για σένα. 23 χρονών δουλεύω σε δουλειά και παίρνω 350 ευρώ και λέω και ευχαριστώ. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, είναι τιμή σου. Ειλικρινά σου λέω, γιατί εμείς. Βγάλαμε και 10 γούστα στη ζωή μας. Εγώ είμαι 42. Εγώ λέω τι θα γίνουν τα νέα τα παιδιά. Και αυτό είναι που με τρελαίνει. Δεν μπορεί δηλαδή. Και το θεωρώ πολύ στημένο όλο αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, ναι. Και αυτό είναι που με εκνευρίζει αφάνταστα. Δηλαδή δεν θα μας βγάλουν τώρα την Ευρώπη, θα μας βγάλουν σε 2 χρόνια με μαθηματική ακρίβεια. Θα πάει μισθό σε 100 ευρώ. Και δεν μπορώ, ρε φίλε, να δέχομαι το Σόιμπλε και όλο αυτό το συρφετό εναντίον της χώρας. Δηλαδή αυτοί κάναν πολέμους, διαλύσανε κράτη ολόκληρα, διαλύσανε ό,τι υπήρχε και εμείς τους δώσαμε λεφτά. Έτσι ακριβώς. Αδειάσαμε την τράπεζα της Ελλάδας, τους δώσαμε και λέει δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ειλικρινά σου μιλάω, θέλω, βλέπω πέδιλο με κάλτσα και θέλω να το δείρω, να πούμε. Αλήθεια σου λέω, ρε φίλε, να φτάνει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Είμαι ρατσιστής, δηλαδή, που θέλω να δείρω Γερμανό. Όχι, όχι. Είμαι ρατσιστής. Μη σώσει και πατήσει λοιπόν. Να κάνει διακοπές εδώ. Ούτως ή άλλως μια φέτα τρώει μια σαλάτα και πίνει μια μπύρα 3 χρόνια. Ουστ! Έξω! Λοιπόν, καλό βράδυ. Φύραν, καλό βράδυ, αδερφέ. Ναι, ρε φίλε, γιατί εγώ πάω στο ίδιο ξενοδοχείο, το δωμάτιο μου το χρεώνει 200 ο μπαγλαμάς και σε αυτόν με την κάλτσα και το πέδιλο
που θα πάει 7 ώρα να φάει τη σαλάτα, να πιει την πύρα και να σβερκωθεί μέχρι να ξυπνήσει την άλλη μέρα στις 6 να πάει ξανά φάει τη σαλάτα, το δίνει 30. Κατάλαβες, μισός σκέλεζε μου στην Όπελ εκεί, στο υπόστεγο. Σταμάτα ρε. Λοιπόν, πάμε. Τι να σταματήσω. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Γεια σου κύριε Κώστα. Γεια σου. Χαιρετισμού στον κύριο Μάνο. Γεια σας, καλησπέρα. Σεκιουριτάς, Ηρακλειδέας. Γεια σου αδερφέ. Πώς πολιτική, κάνα καλό για τον Ηρακλή, κάνα μια ζωή. Στο ράλι που πήγαμε τότε που πέσαμε και είπε εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το θυμάστε. Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, όποιον διώχνει ο ΠΑΟΚ, μετά τους ξεφτιλίζουμε εμείς. Διώξαν τον Λαγωνίδη, ήρθε στον Ηρακλή και ήμουν στην Τούμπα σε τον αγώνα που κερδίσαμε. Ναι. Δεν ξέρω το θυμάσαι και με Μητρόπουλο μέσα παρακαλώ. Βέβαια, βέβαια. Με πήραν φίλοι μου παοξίδες και εγώ φλάκας πήγα να σηκώθω. Ήταν ο Μιχόπουλος θεματοφύλακας. Και σηκώνω μία άλλος και με τραβάνε την τσέπη από πίσω. Να πανηγύρισε για τον κόλ και την πήρα χαμπάρι και έβριζε τον Μιχόπουλο. Τι λέει, όλα καλά. Όλα καλά αδερφέ, εσύ. Τέταρτος πέμπτος είναι Ηρακλής φέτος. Μακάρι, από το στόμα σου και στο ούτε αυτή. Στο χειρότερο σενάριο. Μακάρι. Ο φίλος μου ο Σωτηρόπουλος, τι κάνει ο Στέφανος, ο συμμαθητισμός, έχω τον δω καιρό. Καλά είναι ο Στέφανος, καλά. Δουλεύει πολύ σκληρά γιατί. Καλή δουλειά είναι ο Στέφανος. Είναι σε μια φαρμακευτική εταιρεία και είναι όλη την εβδομάδα εκτός έδρας. Σκληρή δουλειά είναι. Σκληρή δουλειά και κάνει ρακλάκα συνέχεια. Μου λέει ο Στέφανος, μας ακούν στα Γιάννενα. Μας ακούν στην Λάρισα. Μας ακούν. Είμαστε στο δημοτικό μαζί. Ναι, ναι. Είναι καταπληκτικό παιδί. Το ξέρω, το ξέρω. Οι καλύτερες φωνές είμαστε και οι δύο Ηρακλειδείς στο σχολείο. Είχα πολλούς αεξίδες εκείνα τα χρόνια. Ναι, το 1978. Βέβαια. Είχε πολλούς αεξίδες. Πήγαινε καλά και αεξίδες. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Είχε αεξίδες. Στο σχολείο του παιδιού, ρε αδερφέ, πού να έχει αεξίδες δηλαδή. Καλά ρε φίλε. Πλάκα μας κάνει. Στο σχολείο του παιδιού, λέει. Ρε γαμώτο. Λοιπόν, φίλε. Απαλλάξαμε για 2,5 ώρες τον κόσμο από το πραγματικό του πρόβλημα. Μακάρι ρε φίλε, αυτό εισπράττω. Μακάρι. Εγώ θέλω να μου πεις ρε φίλε, ο Αντωνιάδης, ο φίλος μου, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Τι έγινε ρε φίλε. Εγώ τον έκοψε ο κόκκινος. Εγώ τον παρακαλώ τον ναι, Κώστα τον Αντωνιάδη. Τον έκοψε ο κόκκινος, όπως κόβει άγαρμα κτλ. Και... Θα τον κόψει κομμάτια τώρα που θα έρθει όμως. Θα τον πλακώσει. Ναι, δεν έχει. Δεν μασάει. Θα τον πλακώσει το χοντρό, τον κάνει μαύρο. Αυτό είναι λάθος. Βλέπεις τα λάθη που κάνει ο κόκκινος. Δηλαδή ο Αντωνιάδης είναι κάτι ξεχωριστό. Το κάθε μέλος αυτής της παρέας, γιατί μια παρέα είμαστε όλοι. Κόκκινος είναι αυτός. Εδώ ήρθε να σκοτώσει ένας. Ο Αντωνιάδης είναι μια χαρισματική φιγούρα. Εμένα θα μου πεις. Καταλάβες. Δηλαδή ο κάθε ένας που συμβάλλει σε όλη αυτή την παρέα. Τραβάω τις χαρισματικές φιγούρες. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ τους τραβάω. Ναι, γενικά στη ζωή μου τους τραβάω. Ναι. Δεν είναι όλες. Όχι. Άρα, ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια ωραία παρέα και το μεσημέρι και το βράδυ. Με πάρα πολλούς κοινούς οι οποίοι ακούνε και το μεσημέρι και το βράδυ και στηρίζουν τις εκπομπές σου χρόνια. Λοιπόν, ο Αντωνιάδης είναι μέλος αυτής της παρέας. Και εγώ του λέω, Κώστα μου, να πάρεις τηλέφωνο, να σου ζητήσει συγγνώμη και ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος. Εμένα δεν έχει τίποτα. Λοιπόν. Με το γουρούνι. Και να τελειώσει αυτή η ιστορία εδώ. Με το γομάρι. Αδερφέ, ας ελπίσουμε αυτές οι μέρες να είναι καλές για την Ελλάδα μας. Να πάνε όλα καλά. Να δώσεις κανένα πακέτο να κλέψουμε ακόμα. Ό,τι καλό μπορεί να γίνει. Διότι σε λίγο προβλέπω άνθρωπος να τρώει άνθρωπο. Και αυτό δεν πρέπει να συμβεί στη χώρα μας. Σε καμία των περιπτώσεων. Φύγαμε, γεια χαρά. Να είστε καλά. 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 Γεια χαρά. Να είστε καλά.